Τρίτη 9 Μαΐου 2023, 2023 και ώρα 7:48 μετά μεσημβρίας. Σας έχουμε καλέσει σε τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στο ισόγειο του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου στο Λιβουριό, διαζώσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου 3852 κάθετος 2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με αυτές του άρθρου 11 του νόμου 5043 κάθετος 2023, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα 7 θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία σας έχουν αποσταλεί. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Γαλάνη για παρουσίαση. Κύριε Γαλάνη. Καλησπέρα και από μένα. Παρόλο να ξέρει τη στιγμή, δεν έγραψε το Δημοτικό Συμβουλίο, είναι ο κ. Μαγγέλη, ο κ. Λαϊόπτη, η κυρία Γιουλή, ο κ. Γαλάνη Κωνσταντίνο, ο κ. Παύλου, εγώ ο Γαλάνη Αθανάσιο, η κυρία Διαλιάτση, ο κ. Κουρτέμι, ο κ. Οικονόμου, ο κ. Καβδαρδί, ο κ. Λογιάννη, ο πρόεδρο, ο κ. Κοψιμούλη, κυρία Μπλάτσου και ο κ. Ζώτα. Η κυρία Ζαφρά δεν ξέρω αν σου εκτελεί. Μα πρόεδρε εκτελείωση με κορονοϊό και πιθανόν και η ίδια. Ο κόσμος δεν μπορεί να γίνει. Ναι, διαβάζω το μήνυμα που μου ήρθε πριν από λίγο από την κυρία Διδασκάλου. Δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ στο απόψινό συμβούλιο. Έχω, τέλος πάντων, κάποιο μέλος της οικογένειάς της με COVID και η ίδια δεν αισθάνεται καλά. Να πω επίσης ότι έχει σταλεί και ένα μήνυμα από τον κύριο Ξυπολιά, ο οποίος αναφέρει ότι βρίσκεται στο κέντρο υγείας. Αυτά. Να πω τα πρακτικά τα κρατάει ο κύριος Αποστολόπουλος, βρίσκεται και η πρόεδρος κυρία Λιούγκα της Τοπικής Συνότητας Λιγουριού, ο δήμαρχος ο κύριος Πρόνης, και να προχωρήσουμε σε μια σύντομη ενημέρωση. Το λόγο τον έχει ο δήμαρχος. Καλησπέρα και από μένα. Γιώργο, ακούγεται? Ναι. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω έτσι κάποιες ενημερώσεις που θέλω. Θα αρχίσω να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, ήταν διεξήχθη ο Επιδαύριος Δρόμος για πρώτη φορά ημιμαραθώνιος από το μικρό θέατρο στο μεγάλο μετά από 3 χρόνια, αλλά με τη διαφορά αυτή της επέκτασης των χιλιόμετρων, εντός του Λιγουριού για πρώτη φορά. Νομίζω ότι και μόνο η λογική του ημιμαραθωνίου ήταν αυτή που έφερε αρκετούς παραπάνω δρομής από όσους είχαμε αρχικά υπολογίσει. Οι συμμετοχές, οι αιτήσεις, τώρα δεν ξέρω αν στο τέλος κάποιοι δεν είχαν έρθει, αλλά οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 550, χωρίς να βάζουμε μέσα τους περιπατητές, οι οποίοι υπήρχαν ως ομάδα, αλλά δεν είχαν σχέση με τις αιτήσεις και με την διοργάνωση στο πρώτο κομμάτι, στο οργανωτικό. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Σίγουρα η κίνηση μέσα στο Λιγουριό ήταν αυτή που έδωσε έτσι και έναν άλλο τόνο και παράλληλα έκανε και τους ανθρώπους που ήταν εδώ να γνωρίσουν και τον τόπο μας καλύτερα. Το βασικό στοιχείο που ήταν η διαδρομή από το μικρό θέατρο, από την αρχαία Επίδαυρο έως το Ασκληπείο της Επιδαύρου, που ήταν και ουσιαστικά ο δρόμος θυσίασης για τους ασθενείς και για τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονταν το Ιερό του Ασκληπείου, έμεινε στο μεγαλύτερο κομμάτι ανέπαφο. Νομίζω ότι υπήρξαν σίγουρα κάποια προβλήματα, τα οποία δεν έχουν φτάσει σε εμάς, άρα πάνω απ' όλα ήταν μικρά προβλήματα. Η δική μας η οργάνωση έχει λάβει υπόψη κάποιες μικροαστοχίες, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν μια πολύ θετική, ένας πολύ θετικός αγώνας, και με την έτσι, ελπίδα του χρόνου να πάμε ακόμα καλύτερα και ποιοτικότερα και μαζικότερα, να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν και υποστήριξαν
όλη αυτή την τη διοργάνωση, είτε συνδιοργανώνοντας μαζί μας τον Επιταύριο Δρόμο, την Περιφέρεια, δηλαδή τους Δρομείς Αργολίδας, το ΣΕΓΑΣ και όλους τους υπόλοιπους, αλλά είτε και υποστηρίζοντας την διοργάνωση, όπως ήταν ο Ερυθρός Σταυρός, οι Σαμαρίτες, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, η πυροσβεστική και όλοι φυσικά και πιο πολύ από όλους οι εθελοντές, οι οποίοι για μία ακόμα φορά απέδειξαν ότι χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα, αλλά με λίγη προσπάθεια από όλους μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Δεύτερον, να πω ότι ο κόμβος του Λιγουριού έχει προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος έχει δώσει μια έκπτωση γύρω στα 15%, αν θυμάμαι καλά. Στους επόμενους, στο επόμενο διάστημα, 1-2 μήνες, θα οριστικοποιηθεί ο ανάδοχος, χρειάζεται να περάσουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Άρα μιλάμε ότι πολύ σύντομα και αυτό το έργο θα ξεκινήσει. Το πολύ σύντομα είναι σχετικό βέβαια, γιατί δεν θα πρέπει να πέσουμε πάνω σε προβληματική περίοδο για μας, περίοδο κίνησης, αλλά πήρε το δρόμο του και νομίζω ότι μέχρι το τέλος του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Ούτως ή άλλως αυτός που πήρε, ο προσωρινός ανάδοχος, αν παραμείνει κιόλας, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει την περιοχή, ένας εργολάβος που ξέρει την περιοχή και γνωρίζει και τα πιθανά προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και τις λύσεις που μπορεί να δώσει. Να πω επίσης ότι έγινε μια προσπάθεια πριν από αρκετά χρόνια, μόλις αναλάβαμε την επόμενη χρονιά, είχε γίνει μια πρόταση στο Εθνικό Θέατρο προκειμένου να μπορέσουμε να μπορέσει ο τόπος μας να ξαναέχει την επαφή με το Εθνικό, το Λιγουριό κυρίως. Μια επαφή η οποία έχει τις ρίζες της στην αρχή του φεστιβάλ και είναι βαθιές αυτές οι ρίζες. Όμως με τα χρόνια που πέρασαν και με τις αλλαγές και στο Εθνικό και στο φεστιβάλ και γενικότερα στον τρόπο που λειτουργήσε ο θεσμός, μερικά πράγματα ίσως δεν ακολούθησαν το δρόμο, ας το πούμε έτσι, που ξεκίνησε. Ίσως άλλαξαν. Και φέτος είχαμε την ευχάριστη έτσι, έκπληξη, θα πω, να μιλήσω με τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Γιάννη τον Μόσχο, πριν από μερικό καιρό, πριν από λίγο καιρό. Και αυτή η αρχική πρόταση που είχε γίνει να πάρει σάρκα και οστά. Εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, από 11 έως 25 Ιουλίου θα διεξαχθεί εδώ το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος του Εθνικού Θεάτρου. Θα έχουμε συνολικά 35 άτομα για 15 μέρες σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο γινόταν, αλλά όχι εδώ, γινόταν σε άλλη περιοχή της Ελλάδος, με απότερο σκοπό να προχωρήσει ακόμα σε πιο μεγάλες συμμετοχές και φυσικά αυτό που λέμε και ζητάμε είναι να γίνει επίδαυρος, ένα κέντρο αρχείου δράματος για όλο το χρόνο. Και όταν λέμε επίδαυρος εννοούμε κυρίως την έδρα στο Λιγουριό, με αφορμή και την κατασκευή του πνευματικού κέντρου που θα μας δώσει άλλη όθηση για τους χειμερινούς μήνες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε και ένα MOU, ένα συμφωνητικό με το Εθνικό Θέατρο για πολλά θέματα και ένα από αυτά θα είναι και αυτό το εργαστήριο και αυτή η προσδοκία για να μπορέσει όλο το χρόνο να θεωρηθεί πάλι το Λιγουριό και η Επίδαυρος ως ο χώρος κατεξοχήν του αρχαίου δράματος. Παράλληλα, δεν είναι ώρα να πούμε πάρα πολλά, απλά παράλληλα να σας πω ότι τρέχουμε μια αντίστοιχη διαδικασία και εμείς με καταξιωμένους καλλιτέχνες, οπότε πολύ σύντομα μέσα στο καλοκαίρι νομίζω θα έχουμε στοχεύσει το τι θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να γίνουμε πραγματικά το κέντρο, το επίκεντρο του αρχαίου δράματος και να ξαναγυρίσει πάλι η σχέση αυτή που υπήρχε και στην τοπική κοινωνία, αλλά και στο εθνικό και γενικότερα στα θέατρα της Ελλάδος. Εγώ νομίζω ότι είναι
πραγματικά μια μεγάλη έτσι, στιγμή αυτή η συνεργασία, γιατί θεωρώ ότι το εθνικό, η ζήμωση που γινόταν από το εθνικό και μετά με το φεστιβάλ, με την τοπική κοινωνία, είναι αυτή που έφερε αυτό το πολιτιστικό αποτέλεσμα στους κατοίκους όλων των ηλικιών και στους κατοίκους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς είχαν άμεση σχέση με αυτούς τους ανθρώπους και μπόρεσαν να βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το βήμα που γίνεται. Να ενημερώσω επίσης και να προσκαλέσω τους δύο επικεφαλείς και τον ήρθε και ο κ. Μπουρδάκος, απλά επειδή ήταν εδώ πριν. Εγώ την Πέμπτη, στις 11 η ώρα, μετά από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και το έγγραφο που κάναμε στον διοικητή της ΕΚΤΣΥΠΕ, έχουμε ραντεβού στην Πάτρα. Προσκαλώ και τους τρεις επικεφαλείς, αν θέλουν να πάμε μαζί, προκειμένου να δούμε από κοντά τα θέματα που απασχολούν το Κέντρο Υγείας Λιγουριού και τα περιφερειακά ιατρία. Αύριο, αν θέλετε, μιλάμε να το δούμε. Νομίζω ότι θεσμικά είναι ένα βήμα για να δούμε τι γίνεται. Οι απόψεις μας έχουν ακουστεί. Δυστυχώς, η αναπλήρωση του γιατρού που έφυγε από τη Νέα Επίδαυρο δεν είναι αναπλήρωση επί της ουσίας. Δηλαδή, δεν θα πηγαίνει τις μέρες που πηγαίνει και που πήγαινε και ο γιατρός εκεί. Είναι αναπλήρωση, ας το πούμε, υποχρεωτική για τους τρεις επόμενους μήνες για να δουλέψει κάπως το αγροτικό ιατρείο. Εμείς ζητάμε τα αυτονόητα, αυτά που λέμε πάντα και για το κέντρο υγείας και για τα περιφερειακά ιατρεία. Θα τα πούμε και με τον Διευθυντή. Ό,τι είπαμε την προηγούμενη φορά το έχουμε γράψει στην απόφαση που στείλαμε, στο έγγραφο που στείλαμε. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε εκεί, να πάρουμε κάποιες απαντήσεις και κυρίως να μην αφήσουμε όλο αυτό το θέμα να προχωρήσει και να δημιουργηθούν και άλλα ζητήματα και άλλα προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά το τελευταίο θέμα που θέλω να σας ενημερώσω, είναι ότι στις 2 Μαΐου κάναμε αίτηση υπαγωγής πρότασης προς τον ΟΦΙΠΕΚΑ, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, την πρόσκληση που είχε για την ανάδειξη των μονοπατιών γενικότερα. Εμείς κάναμε μια πρόταση για τη δημιουργία μάλλον εθνικού δικτύου μονοπατιών, έτσι ήταν η πρόταση, και διαδρομών πεζοπορίας. Εμείς κάναμε πρόταση για τα μονοπάτια τα οποία τα είχαμε ξαναδεί εδώ κάποια στιγμή. Μας τα έχει παρουσιάσει και ο μελετητής, ο Καρατζούλης. Αλλά παράλληλα, μάλλον να πω για τα μονοπάτια πρώτα, τα μονοπάτια εκτείνονται σε όλο σχεδόν το Δήμο, οι διαδρομές. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ανάδειξη κάποιων σημείων πολύ όμορφων και εμβληματικών, όπου πέραναν από εκεί μονοπάτια. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα σας πω, ας πούμε, το Πηλιοστάση στη Νέα ή τον καταράκτη Αγιάννου Λέικα ή τα δέντρα που λέμε στο Δεσκιάτο, τις Βελανιδιές. Γενικότερα, τις αρχαιότητες, το Βόθυλα, το Φαράγγι. Γενικότερα, υπάρχει μια ανάδειξη γενικότερη όλης της περιοχής. Τα μονοπάτια τα οποία είναι διαδημοτικά ή ακόμα και αλλάζουμε αντιπεριφέρειες, νομούς, όπως ας πούμε αυτά που πάνε από τη Δήμενα προς τα πάνω, προς την Κορινθία ή αυτά που είναι από τον Άγιο Δημήτρη προς το Ναύπλιο, κάποια από αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην πρόταση της περιφέρειας για το ίδιο πάλι, στην ίδια πάλι, στο ίδιο έργο. Αλλά η περιφέρεια έχει κάνει δική της πρόταση, όπου συνήθως περιλαμβάνει, από ό,τι μας είχε ενημερώσει, έχει συμπεριλάβει μονοπάτια τα οποία δεν μπορούσε να συμπεριλάβει ένας Δήμος, γιατί ήταν μόνο στη δική μας περιοχή. Άρα λοιπόν θα γίνει ένα πλούσιο
μια πλούσια διαδρομή μονοπατιών και παράλληλα μας δόθηκε η δυνατότητα, καθώς περνάει από εκεί κάποιο μονοπάτι και το έδινε το πρόγραμμα, να βάλουμε μέσα στην πρόταση, να υποβάλουμε στην πρόταση και τη δημιουργία του δασικού πάρκου αναψυχής πίσω από από το κέντρο υγείας. Αυτό ήταν, υπήρχε μια, είχε προχωρήσει μέχρι ένα καλό σημείο μια μελέτη τότε που ήταν το Λύκειο Επιδαύρου και θα μπορούσε πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτή την περιοχή να κάνει τις δράσεις του το Λύκειο. Μετά που σταμάτησε να υφίσταται το Λύκειο, να υπάρχει το Λύκειο ως δομή, αλλά και με τις αλλαγές που έγιναν, δεν χρηματοδοτήθηκε το έργο. Και με την ευκαιρία αυτής της πρόσκλησης, εμείς το επανυποβάλαμε, μαζέψαμε ό,τι πρόβλημα υπήρχε από εγκρίσεις και ό,τι άλλο υπήρχε, το επανυποβάλαμε. Μιλάμε τώρα γενικά και τα μονοπάτια και το δασικό πάρκο. Συζητάμε για μια πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, η οποία θα αξιολογηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Θεωρητικά, ο Δήμος Επιδαύρου είναι από τους Δήμους οι οποίοι θα είναι κοντά στο να ενταχθούν, και αυτό γιατί η πρόσκληση αναφέρεται σε μικρούς ορεινούς Δήμους, δίνοντας μπόνους σε μικρούς ορεινούς Δήμους και σε Δήμους οι οποίοι έχουν όριμες ή καλές μελέτες, τέλος πάντων, πράγμα που εμείς έχουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει όλο τελικά. Εγώ θεωρώ ότι θα μπει όλο. Είναι άποψή μου, θα το δούμε κιόλας. Και επίσης να πω ότι είναι ένα από τα δύο βασικά, μία από τις δύο βασικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού όταν μίλησε με τους μικρούς ορεινούς δήμους στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από ένα περίπου χρόνο. Και μας είπε ότι, μάλλον πάνω στην κουβέντα, βγήκε ότι θα βγει μια πρόσκληση για πεζοπορικές διαδρομές και το άλλο το κομμάτι που είχε να κάνει με τα ενεργειακά, τις ενεργειακές κοινότητες και όλα αυτά. Εμείς προετοιμαστήκαμε για τα δύο. Το ένα ήδη αυτό κάναμε την αίτηση παγωγής στην πρόσκληση. Θα δούμε πώς θα πάει. Νομίζω ότι θα έχει μια καλή τύχη και να μην έχει τώρα, ας πούμε, ότι βάζουμε πολύ σοβαρές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάπου αλλού. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα πάει καλά το πρόγραμμα. Απλά έτσι ήθελα να σας ενημερώσω γι' αυτό. Γιατί μόνο στην οικονομική το είχαμε συζητήσει, δεν περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται κάτι να πάρει από το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε καλό θα ήταν να είστε και σε ενήμεροι. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα. Ευχαριστώ. Να αναφέρουμε ότι έχει έρθει ο κύριος Μαριόλας Ηλίας, η κυρία Μπλάτσου και ο κύριος Μπουρδάκος. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους. Και να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Ποιοι θα ήθελαν να υποβάλουν ερωτήσεις? Ο κύριος Μπουρδάκος, βλέπω. Ο κύριος Ταμπουρατζής. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Αυτοί οι δύο. Κύριε Μπουρδάκο, έχει το λόγο. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση πρώτα για το νερό. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με βάση νέα δεδομένα πρωί. Και δεύτερον, η συντροφή όσο πάμε για αλλάξη αριθμός αυλία, έχει κάνει βάρες που είναι ακάλυπτες, είναι κούβελ, να πάνε στο στροφή, αν θα γίνουν κάτω από κατάσταση. Και οικές μας. Καλό. Ναι, ναι, άλλο μια. Αυτή που είναι πάνω στο χτήμα, γύρω. Είναι στη γωνία, ακριβώς. Ωραία. Ο κύριος Ταμπουράτζης έχει το λόγο. Να ρωτήσω αν τα μηχανήματα του Δήμου απαρέσουν ιδιωτικούς φόρους. Δεν ακούγεσαι καλά, λίγο πιο πολύ πρώτο. Πρέπει να αφήνω κοντά το μικρόφωνο, ναι. Αν τα μηχανήματα του Δήμου θα πάνε γίνει ιδιωτική φόρο στο Δημιουργείο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση?
Όχι. Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν σε απαντήσει. Είναι κάποιος που θέλει να απαντήσει τώρα για τα συγκεκριμένα τρία θέματα τέλος πάντων που έχουν τεθεί. Ωραία, ο Δήμαρχος. Εντάξει, εγώ να απαντήσω. Εγώ να απαντήσω πιο πολύ για το ποιος, τα δύο πρώτα θέματα, τα δύο μας πει ο Γιώργος Παύλου, δύο κουβέντες. Και για το άλλο, ας μιλήσει ο Ηλίας, αλλά ο Μαριόλας. Αλλά, εντάξει, η πάγια τακτική των ερωτήσεων των γενικόλογων, δεν ξέρω τι απάντηση μπορεί να έχει. Ας το δείτε. Αλλά μην πιάσουμε κουβέντα πάλι εδώ πέρα. Εσύ μου είπες, εγώ σου είπα, έχω μια φωτογραφία, είχες χθες μια άλλη φωτογραφία. Όταν θέλουμε κάτι να πούμε, το λέμε. Έτσι, θέλω να σου απαντήσει ο κ. Μαριόλας. Δεν ήταν. Η ερώτηση αυτή είναι, σου ρίχνω άδεια να δω τι θα πιάσω. Ή έχω συγκεκριμένη καταγγελία και δεν στη λέω γιατί έτσι έχω μάθει. Σαφής δεν ήταν. Η ερώτηση είναι σαφής. Η Λία πήγαν τα μηχανήματα στο Θανάση του Γαλάνη και καθαρίσανε προχθές. Αυτό είναι σαφής ερώτηση. Αυτό είναι σαφής ερώτηση. Μέτρη του λαϊκισμού δεν είμαι. Έτσι. Μέτρη του λαϊκισμού. Άσε τι είπα εγώ. Εσύ κύριε Ταμπουρά, κύριε Ταμπουρατζή, συγγνώμη, δεν το είπα υποτιμητικά έτσι, γιατί καταλαβαίνεις ότι έτσι σε φωνάζουμε. Εσείς έχετε αναγάγει τη μονταζιέρα, την έχετε αναγάγει σε επάγγελμα. Πιάνεστε από μια συνέντευξη μιας ώρας σε κάτι που υπόθηκε σε 10 δευτερόλεπτα χωρίς να λέμε τα υπόλοιπα γύρω-γύρω για να πάτε μετά στο καφενείο και το καφενείο πάλι δεν το λέω με κακή προαίρεση γιατί και αυτό, μέχρι και αυτό κάνατε, βγάλατε τους καφετζίδες και τους λέγατε ότι σας απαξεί γιατί λέει για το καφενείο. Καφενείο, στην Ελλάδα είμαστε, έχουμε καφενεία. Να πάτε λοιπόν μετά στο καφενείο και να λέτε αυτά που θέλετε. Λοιπόν, αφήστε τώρα. Εντάξει. Το τι θέλει ο καθένας να κάνει. Να πει λαϊκισμό. Ο λαϊκισμός είναι να πηγαίνει σε ένα σπίτι και να του λες ότι θα τον διορίσει τον άλλον, ας πούμε, για να τον βάλει υποψήφιο. Αυτό είναι λαϊκισμός. Αυτό είναι λαϊκισμός μέγιστος. Λαϊκισμός είναι να λες ότι υπάρχει συνδιαλλαγή μεταξύ του δημάρχου, του περιφερειάρχη και του τάδε υπουργού όταν ο Δήμος καταφέρει να πάρει ένα έργο. Και να το λες έξω, ανοιχτά. Αυτό είναι λαϊκισμός. Γιατί ξέρετε ότι όλα γίνονται με κόπο και με μελέτες. Αυτό είναι λαϊκισμός. Έτσι, λαϊκισμός. Δεν είναι αυτό που λέτε εσείς. Και μιλάω για την καταγγελία σας. Είπα ότι μπορώ να ειρωνευτώ καλύτερα από κάποιος άλλος. Το τι είπα εγώ το ξέρω και το τι κάνω εγώ. Έτσι, άσε το, εντάξει, δεν είναι γήπεδο. Πέρα να φωνάζεις αυτά, είπες και αυτά, είπες τα συνθήματα στα γήπεδα. Δεν ακούγεται καλά. Ακούγομαι τώρα. Ναι. Το φρεάτιο στη στροφή δεν είναι δικό μας, αλλά έχουμε επικοινωνήσει με το ιδιοκτήτη. Ιδιοκτήτες. Για το άλλο, το νερό, όπως κάθε χρόνο υπάρχουν προβλήματα, έτσι και φέτος μπορεί να υπάρχουν. Αλλά κοιτάμε να βρούμε λύση πριν το καλοκαίρι για οριστική λύση.
Ωραία. Να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση, δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Οπότε να προχωρήσουμε σε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διάλυση σύμβασης για το έργο προσθήκη και επέκταση δωδεκαθέσεων Δημοτικού Σχολείου Ασκληπίου του Δήμου Επιδαύρου». Υπάρχει μια εισήγηση η οποία έχει έρθει από την Τεχνική Υπηρεσία για το θέμα το οποίο είχε αναφέρει ο Δήμαρχος και στο προηγούμενο Συμβούλιο για την πορεία αυτού του έργου. Υπάρχει λοιπόν μια εισήγηση της Τεχνικής Εταιρείας πάνω σε αυτό το... της Τεχνικής Υπηρεσίας, συγγνώμη, ναι, για αυτό το έργο, το οποίο με ημερομηνία 9/5/2023 προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Επιδαύρου, το οποίο εάν θέλετε να συζητηθεί, να σας το διαβάσουμε και να πάρουμε μια απόφαση για το τι θα γίνει. Θέλουμε να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είναι θέμα... Ναι, ναι. Απλά να πω για το επίγον του θέματος και για το εκτός ημερήσιας ότι έπρεπε να υπάρξει μια αλληλογραφία μεταξύ του αναδόχου του έργου και της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώθηκε εχθές, 8/5/2023. Γι' αυτό και το φέραμε σήμερα. Υπάρχει επίγουσα κατάσταση στη λογική του να προλάβουμε το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα εντός προθεσμιών για να επαναδημοπρατηθεί το σχολείο. Άρα, νομίζω ότι πρέπει σήμερα να πάρουμε αυτή την απόφαση, γιατί έχουμε και άλλες διαδικαστικές, έτσι, διαδικαστικές αποφάσεις να πάρουμε και εδώ. Θα ξανάρθει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο με την τελική πρόταση που έχει να κάνει με την αποζημίωση της εταιρείας και βασικά, να το πω διαφορετικά, με τη συμβαστική λύση. Άρα λοιπόν να μας φύγει το πρώτο κομμάτι, να πάμε στην Επιτροπή η οποία θα κρίνει τις αιτιάσεις του αναδόχου του έργου και τις αιτιάσεις της τεχνικής υπηρεσίας και θα έρθει εδώ η συμβαστική λύση για να τελειώσουμε αυτό και να ξαναπάμε να επανυποβάλλουμε στο ίδιο πρόγραμμα με τα ίδια χρήματα τα οποία έχουν δεσμευτεί, γιατί είμαστε ενταγμένοι και έχουν δεσμευτεί τα χρήματα, για να μην χάσουμε το χρηματοδοτικό εργαλείο. Γιατί ξεκινάει σιγά σιγά το ΕΣΠΑ 21-27 και θα πρέπει ή να μπούμε στο καινούριο που είναι επισφαλές, αν δεν είμαστε ενταγμένοι ήδη, ή να χρησιμοποιηθούμε ως πρόγραμμα γέφυρα στο επόμενο, αλλά πρέπει να είμαστε ενταγμένοι. Άρα νομίζω ότι σήμερα πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση. Δεν θα μπορέσουμε μέχρι τέλος του μήνα, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, να ξανακάνουμε συμβούλιο. Αυτό νομίζω. Άρα να μην χάνουμε χρόνο, γιατί κάθε μέρα, κάθε μήνας μετράει. Αυτό το φέραμε εκτός ημερήσια. Να προχωρήσουμε. Ναι, ναι. Ο κύριος Μπουρδάκος. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε κάποιες συμφωνίες και στην ΑΕΤ για την εισήγηση που πήραμε σήμερα το μεσημέρι. Λέει ότι έχει τρεις επιλογές. Ο Δήμαρχος και τι προκρίνει από πριν δει. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Το κατεπήγον που θα συμπληρώσουμε και μετά πάντα. Ναι, ναι, όχι, λέω να, επειδή για το κατεπήγον, λέω, Άνια, να το, που κατάλαβα ο κ. Μπουρδάκος ήθελε... Ναι, ναι, το ξέρω, κατάλαβα, για τις ημερομηνίες είπες. Κάποιος άλλος, όχι. Οι ημερομηνίες έτσι είπε. Το τρίτο, προφανώς, σας είπα την εισήγησή μου. Εντάξει, okay, δεν το κατάλαβα. Προφανώς σας είπα την εισήγησή μου, γιατί σας είπα για την συμβαστική λύση. Όσον αφορά τις προθεσμίες, είναι στενές. Τώρα δεν μπορώ να σας πω πότε θα κλείσει το πρόγραμμα. Είναι σε διαδικασία κλεισίματος, δηλαδή τους επόμενους δύο μήνες μπορεί να κλείσει. Υπολογίζει διαχειριστική, δηλαδή μέχρι τέλος Ιουνίου, άντε 15-20 Ιουλίου, να κλείσει η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος του 14-21. Άρα θα πρέπει εμείς εκεί να έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες για να μην απενταχθούμε, να μην είμαστε εκτός. Έτσι, αυτή είναι η πληροφόρηση και η συνεργασία που έχουμε και γι' αυτό λέω για τις ημερομηνίες. Όμως μην σας φαίνεται μακρινό, δηλαδή αν πρέπει να γίνει επιτροπή, να φέρει τις προτάσεις, να ξανακάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρουμε τελική απόφαση, θα μας πάρει κάποιο χρόνο. Ενδεικτικά,
τέλος πάντων, θα το πω μόλις βγούμε στο θέμα. Κάτι σε άλλη συνεδρίαση, είτε την Παρασκευή είτε την Δευτέρα. Και για να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί έχει έρθει ένα σοβαρό ζήτημα και έρχεται εκτός συνεδρίας, ενώ το έχουμε συζητήσει πάλι τη δημοτική αστυνομία. Και ήρθε τώρα σήμερα όλη αυτή η αγιογραφία. Υπάρχει και αίτημα από τον ανάδοχο για αποζημίωση. Μπορεί εμείς να κάνουμε έκπτωση στον ανάδοχο. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αποφασιστούν έτσι. Μας είχε ένα email το μεσημέρι και ερχόμαστε εδώ πέρα μετά από δύο ώρες. Ευχαριστώ. Άρα υπάρχει κάποιος που ψηφίζει την πρόταση του κ. Μπουρδάκου? Όχι, αφού ψηφίσαμε όλοι. Όχι. Ωραία. Άρα κατά πλειοψηφία. Προχωράω λοιπόν. Ναι, ό,τι θες. Απλά τα έχω εδώ πέρα μπροστά. Διάβασα. Θέμα λοιπόν διάλυση σύμβασης για το έργο προσθήκη και επέκταση 12θέσεων Δημοτικού Σχολείου Ασκληπίου του Δήμου Επιδαύρου. Με την υπαριθμό πρωτοκόλλου 1559 κάθετος 14 Τρίτου 2023, ειδική δήλωση διάλυση σύμβασης της εταιρείας Κρονόπουλος ΑΠΚΕ, ζητήθηκε η διάλυση της σύμβασης για το έργο προσθήκη και επέκταση 12θέσεων Δημοτικού Σχολείου Ασκληπίου του Δήμου Επιδαύρου για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Σας έχει σταλεί και συνημμένο, είναι το πρώτο έγγραφο που σας έχει σταλεί. Με την υπαριθμό πρωτοκόλλου 1945-27-3-2023, έγραφο απάντηση ο Δήμος μας στην παραπάνω ειδική δήλωση διάλυσης σύμβασης, αντιτάσσοντας τα επιχειρήματα, σας έχει σταλεί, είναι το δεύτερο φύλλο που έχει σταλεί, αν θέλετε μπορώ να τα διαβάσω. Εν συνεχεία, η εταιρεία Χρονόπουλος υπέβαλε την υπαριθμό πρωτοκόλλου 2392-14-23 ένσταση κατά της υπαριθμού πρωτοκόλλου 1945-27-3 απάντησης του Δήμου. Ο Δήμος και αυτό σας έχει αποσταλεί. Ο Δήμος με την υπαριθμό πρωτοκόλλου 3071-85-23 έγγραφο απάντησε στην ανωτέρω ένσταση και αυτό σας έχει σταλεί. Η εταιρεία Χρονόπουλος υπέβαλε με την υπαριθμό πρωτοκόλλου 3061-85-2023 νέα ειδική δήλωση διάλυσης σύμβασης, συμμορφούμενη εν μέρη με υποδείξεις των προηγούμενων εγγράφων του Δήμου. Και αυτό σας έχει αποσταλεί, μπορούμε να το διαβάσουμε αν χρειαστεί. Εφαρμογή στην παρούσα διαδικασία έχουν διατάξει τον άρθρο 160, 161, 162 και 163 του νόμου 4412 κάθετος 16. Σας έχει σταλεί και αυτό συνημμένο. Το Δημοτικό Συμβούλιο σε πρώτη φάση πρέπει να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί τη διάλυση της σύμβασης ή αν επιθυμεί την κατασκευή του έργου, οπότε κατά τα φαινόμενα θα πρέπει να ακολουθηθεί η δικαστική οδός. Εφόσον αποφασιστεί η διάλυση της σύμβασης, δεν πρέπει να προκύπτει από υπαιτιότητα του Δήμου στηριζόμενος προαναφερόμενες απαντήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου 1945-27-3-2023 και 3071-85-2023. Οι επιλογές σε αυτή την περίπτωση είναι: πρώτον, έκπτωση αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 160 του νόμου 4412 κάθετος 16 και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 70.564 ευρώ και 51 λεπτά. Αποδοχή αιτήματος αναδόχου για καταβολή αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 163 του νόμου 4412 κάθετος 16, σε αυτή την περίπτωση αποδεχόμαστε υπαιτιότητα του Δήμου ή πιθανή συμβιβαστική λύση που να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Χρήστος Διαβαδάκος, μηχανολόγος μηχανικός στα ΦΕΠΣΙΛΟΝ. Υπάρχουν πίσω συνημμένα τόσο η σύμβαση όσο και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που έχουν γίνει εκατέρωθεν. Πρέπει να έχετε 6 συνημμένα. Θα δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο και θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις μετά. Λοιπόν, για να μην μασάμε τα λόγια μας και να μην κάνουμε διάφορες σκέψεις, το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί είναι πολιτικό. Δεν είναι τεχνικό. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο ανάδοχος του έργου εγκαταστάθηκε χωρίς να κάνει εργασίες, καθώς διαπίστωσε ότι υπάρχει έλλειψη στη μελέτη στατικότητας του υφιστάμενου κτηρίου. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο υπέβαλε ένα αίτημα
και έκανε λόγο για επικινδυνότητα του υφιστάμενου κτηρίου, του δημοτικού σχολείου δηλαδή. Καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε, δεν το συζητάμε αυτό, καθώς δεν μας κάλυπτε η γεωτεχνική που υπήρχε. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να κάνουμε νέα γεωτεχνική, αν θυμάστε, να πληρώσουμε νέα γεωτεχνική, για το υφιστάμενο κτίριο. Σε αυτό λοιπόν, πέρα από το μεγάλο κόστος το οποίο θα έφερνε η εφαρμογή της νέας γεωτεχνικής μελέτης για το έργο, υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με το χρόνο αποπεράτωσης. Δηλαδή το σχολείο είχε χρόνο αποπεράτωσης βάσει της σύμβασης και βάσει δημοπράτησης 1+1 χρόνο, πράγμα το οποίο δεν είναι εφικτό για σχολείο σε λειτουργία. Άρα ξεχνάμε αμέσως την παράταση και την αποπεράτωση του σχολείου. Και το δεύτερο είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να γίνουν αυτές οι τεχνικές διορθώσεις, οι οποίες δεν είναι εύκολο να γίνουν σε συγκεκριμένο διάστημα. Δηλαδή να πούμε ότι θα σηκώναμε, ξέρω εγώ, το σχολείο μέσα σε 3 μήνες για να μπορέσει μετά να λειτουργήσει. Η υπηρεσία, επειδή θα δείτε και στο έγγραφο που υπάρχει, η υπηρεσία απάντησε ότι ο μελετητής όφιλε εντός του πρώτου τριμήνου να ελέγξει τη μελέτη και να καταθέσει τις ενστάσεις του. Αυτό δεν το έκανε εντός του πρώτου τριμήνου. Το έκανε περίπου στο εξάμεινο. Άρα υπάρχει ένα φάουλ εκεί. Οι δρόμοι που έχουμε να διαλέξουμε είναι όντως 3. Ο πρώτος λέει να τον κηρύξουμε εκτότο, πράγμα που σημαίνει ότι φυσικά ο καθένας, για να διασφαλίσει τη δική του, καταρχάς όταν κηρύσεις έκτοτο έναν εργολάβο, σημαίνει ότι οποιοδήποτε έργο έχει από το ίδιο χρηματοδοτικό εργαλείο, σταματάει. Δεν πληρώνεται, δεν προχωράει. Οπουδήποτε στην Ελλάδα. Άρα οποιοδήποτε έργο ΕΣΠΑ έχει, τελειώνει. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε κατάπτωση της εγγυητικής, άρα χάνει τις 70.000 ή τόσο την εγγυητική του επιστολή. Και το κυριότερο είναι ότι για να διασφαλίσει ο καθένας συμφέροντά του, θα μας πάει στο δικαστήριο. Και ως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση, η οποία μπορεί να διαρκέσει 1-2 χρόνια στην καλύτερη, έτσι με βάση τις εμπειρίες κάποιων άλλων δήμων, δεν μπορείς, θεωρείται δεσμευμένο το έργο, δεν μπορείς να τα κουμπήσεις. Το δεύτερο είναι να αποδεχτούμε το αίτημα του αναδόχου ότι εμείς ευθυνόμαστε ουσιαστικά για τη διάλυση, πράγμα το οποίο η υπηρεσία δεν το αποδέχεται, και να καταβάλουμε αποζημίωση, η οποία ορίζεται σαφώς ότι είναι το 5% του έργου μειούμενο κατά 1/4, δηλαδή εδώ μιλάμε για περίπου 50.000. Και το τρίτο είναι με τους 44-12 να πάμε σε μια πιθανή συμβαστική λύση, η οποία εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Η ίδια διαδικασία είχαμε κάνει, για όσους είστε εδώ έτσι πιο παλιοί, το 2012, όταν λύσαμε τη σύμβαση με τον εργολάβο του ΑΤΡΕΑ, τον Κώστα Τονγκόνη, στο λιμάνι της Αρχαίας Επιδάβου. Όσοι το θυμάστε. Που είχε μπει μέσα, είχε υπογράψει σύμβαση και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εκεί βρέθηκε μια συμβαστική λύση, ο εργολάβος ζήταγε το 5%, αντιπρότεινε η Επιτροπή το ποσό που είχε συμφωνηθεί προφανώς με τον Δήμαρχο και πληρώσαμε ένα ποσό, αν θυμάμαι καλά, 15-18.000 κάπου εκεί, για να φύγει από μέσα ο εργολάβος και να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα, να μην δεσμεύει το έργο. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να κάνουμε και τώρα. Μένα αυτή είναι η εισήγησή μου, να πάμε σε λύση της σύμβασης
με συμβαστικό τρόπο, να βγάλει η Επιτροπή να ελέγξει τις αιτιάσεις και τις, το τι ζητά ο ανάδοχος και εμείς βέβαια από τη μεριά μας να εξηγήσουμε το τι έχει γίνει. Έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα, δεν πάμε στα τυφλά, δεν το συζητάμε, έτσι, το κατανοείται αυτό, δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Ξεκίνησε από τα νόμιμα, πήγε σε λογικά επίπεδα και νομίζω θα πρέπει να το τελειώσουμε. Για να μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την προγραμματική περίοδο θα προλάβουμε να επαναδημοπρατήσουμε πάλι το σχολείο. Μάλλον να κάνουμε χρήση των δεσμευμένων πιστώσεων για το Δημοτικό Σχολείο του Λιγουριού, χωρίς να μπούμε σε νέες περιπέτειες της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Να πούμε την αλήθεια και μεταξύ μας. Είναι ένα έργο το οποίο δεν ξέρω αν αύριο το πρωί το χρειαζόμαστε με τις υπάρχουσες συνθήκες, όμως είμαι σίγουρος ότι σε 5 χρόνια θα το χρειαζόμαστε. Και όχι γιατί θα κλείσουν τα υπόλοιπα σχολεία, γιατί γερνάει το κτίριο που έχουμε. Γερνάει, είναι λογικό αυτό. Άρα θα έχουμε μια εναλλακτική, έτσι, σοβαρή εναλλακτική για το χώρο εκεί. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Να γίνει κάπου εκτός, δηλαδή να φύγουμε να πάμε κάπου εκτός, να γίνει ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο κάπου εκτός. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να το τρέξουμε αυτό το πράγμα και είναι και χρονοβόρο. Εγώ λέω ότι πάμε σε αυτό που έχουμε, προχωράμε και εδώ είμαστε να δούμε ότι αλλαγή χρειάζεται, τέλος πάντων, για να γίνει ένα καλό εκπαιδευτικό συγκρότημα στην έδρα του Δήμου. Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Ο κύριος Σταμπουρατζής, ο κύριος Μπουρδάκος, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Γαλάνης Θανάσης. Κύριε Γαλάνη, έχει το λόγο. Θέλω να ρωτήσω το Δήμο από τον Μαρίδη, γιατί αυτό το εισηγητικό και όλα αυτά τα έγγραφα που πράγματι ήταν και το λοιπόν με την Πρόεδρο. Δεν είδα κάπου, και το λέω για το συμβαστικό κομμάτι, και το προεξήμα θα πιάνω μετά, αν έχουμε κάποιες εκτέσεις πληροφορίας της εκτέλεσης του έργου από την υπηρεσία. Ως επιβλέπουσα αρχή. Απαντάω. Και... όχι, μετά στο έργο. Ως δικό μας κομμάτι. Υπήρξε κάποια υλογραφία της υπηρεσίας με τον, πέραν από αυτή που ξεκινάει το έγκλημα με τον Πανόπουλο και να τέ, απαντάει η υπηρεσία μας, ξανά έχετε κάνει ένσταση, ξανά επανέρχεται. Η δική μας υπηρεσία, αν είχε καταγράψει τις εκτέσεις πορείας του έργου, και αποτέλεσμα αυτή την ώρα, ο κ. Μπουρόπουλος θα ξέρει πάνω σε αυτό που είπε, Δημάρχε, ότι στον ένα μήνα θα έπρεπε να κάνει εξετάσεις. Δεν τι έκανε. Εμείς έχουμε τον ένα μήνα πάνω και μέχρι το δεύτερο από την υπηρεσία μας να κρατήσει που πλέον ξέρει. Δεν χρειάζεται. Ή η έλεγχη ξεκίνα ή φεύγει. Και το λέω να το δούμε πώς το βρούμε μπροστά μας στο κομμάτι της συμβαστικής. Όχι στις άλλες δύο περιπτώσεις. Δεν ήμασταν πρόεδρε. Να απαντήσουμε. Δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε στον εργολάβο. Το ήξερε, την ξέρει την νομοθεσία. Ο εργολάβος ξεκίνησε, υπέγραψε το Μάρτι και είπε ότι 15 Ιουνίου εγώ θα πω μέσα, μόλις τελειώσω τα σχολεία. Όταν λοιπόν ήρθε να μπει μέσα, είδε ότι δεν μπορούσε. Δεν έχουν γίνει εργασίες. Αυτό είναι κάτι καλό, γιατί δεν θα υπάρχει πιστοποίηση εργασιών. Όμως δεν λέει, να το πω διαφορετικά, ο Κώστας Ογκώνης είχε κάνει εργασίες. Άρα στην αποζημίωση που ζητούσε, πέραν του νομίμου, δηλαδή αυτό το 5% μειούμενο κατά 1/4 κτλ. Δεν έχει σχέση με εργασίες. Έχει σχέση με το ότι δεσμεύει κάποια πράγματα, ο εργολάβος δεσμεύει κάποιες εγκυητικές, δεσμεύει μηχανήματα, ξέρω κάτι, ας το πούμε, θεωρητικό. Δεν το βλέπουμε στην πράξη. Οποιαδήποτε εργασία γινόταν ήταν έξτρα. Το ζήτημα δεν είναι να πούμε ότι ωραία έκανε 5 καρότα, έφερε ένα μηχάνημα ίσον 1.500 ευρώ. Το ζήτημα είναι ότι αν έχει κάνει εργασίες, πρέπει να τις παραλάβουμε.
και καταλαβαίνετε τι σημαίνει παραλαβή εργασιών. Δεν έχει. Ναι, η υπηρεσία έχει απαντήσει στα έγγραφα του εργολάβου στη λογική ότι αυτή είναι η μελέτη συνέχισε. Το ότι χρειάστηκε να κάνουμε νέα μελέτη γιατί υπήρχαν κίνδυνοι και φόβοι για το υπάρχον κτίριο ήταν κάτι παραπάνω. Με μηδενικές. Βέβαια, να πω κάτι. Ότι αποδείχθηκε ότι όντως για να είμαστε 100% σίγουροι χρειαζόταν παρέμβαση στο παλαιό. Το οποίο δεν είχε μελετηθεί. Να εξηγήσω κάτι. Η γεωτεχνική που είχε γίνει έγινε για τον χώρο του νέου κτηρίου. Δεν έλαβε υπόψη το παλαιό. Δηλαδή, σωστά είχε γίνει μελέτη, αλλά έπρεπε να έχει γίνει μία ακόμα που να λαμβάνει υπόψη ότι στα 5 μέτρα υπάρχει ένα κτίριο στο οποίο θα κατέβουμε 12 μέτρα κάτω. Στα 2,40. Θα κατέβουμε πόσο, 10-12 μέτρα κάτω. Αυτό δεν έγινε ουσιαστικά. Έτσι. Και τώρα το τελειώσαμε και αυτό. Να ξέρετε, θα το παραλάβουμε. Η καινούργια δημοπράτηση θα γίνει και με αυτό το δεδομένο και με αυτή την αύξηση στον προϋπολογισμό. Εντάξει, δεν θα είναι το έργο 900, θα είναι 2,5-800. Λέω εγώ ένα νούμερο. Θα είναι όμως σωστό. Έτσι. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπουρδάκο. Εμείς θα θέλαμε πόσο πρέπει να προσπίσει τη διαδικασία. Γιατί από το τελευταίο υπάρχει. Δεν μπορώ να σου πω. Έχει ζητήσει ο κύριος Σταμπουρατζής. Αυτές οι υπηρεσίες εκλογές του η υπηρεσία μας είπε. Ο νόμος, ναι, υπηρεσία. Ο νόμος, ναι. Όχι, είναι βασινόμος, το λέει η υπηρεσία δικά μας. Δεν στο εκλογή, ας πούμε, είπε σου ότι έχει κάνει φάουλ. Στο νόμο, όχι. Έχει κάνει φάουλ. Στην πρώτη έχει κάνει φάουλ. Στη δεύτερη χρεωνόμαστε εμείς όλο το λάθος και στη τρίτη κάνουμε συμβαστική. Στη δεύτερη πώς θα το πούμε, όχι, σου λέει τι μπορείς να κάνει. Α, συγγνώμη. Α, είναι βασινό, τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε και να πούμε λίγο διαφορετικά ο εργολάβος ισχυρίζεται ότι τα έχει κάνει όλα σωστά. Ας εμείς τι λέμε. Αυτό θα κάνει καρδιά του και λέει. Ναι, εντάξει. Εσύ μπορεί να λέτε ότι έφταιγα εγώ. Ναι. Να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν έχει πάρει εξήγηση. Και σου λέει υπάρχουν στις εκλογές. Πάρτε πολιτική απόφαση να κάνετε. Θα μου πεις αν έπρεπε να πάρει. Θα έπρεπε να πάρει. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι λίγο λεπτό το ζήτημα, ας δούμε εμείς εδώ πέρα πώς θα το ξεπεράσουμε. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Οικονόμου. Θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος για το 2012. Είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι η υπόθεση του κύριου Γκόνη για την αρχαία επίδαυρο. Γιατί εκεί μιλάμε για το λιμένα που δεν ανήθηκαν στο Δήμο. Είχε γίνει το 2007 επί προηγούμενης δημοτικής αρχής και όχι από το 2012 να γίνει η λύση της σύμβασης γιατί δεν άνοιξε στο Δήμο. Ήταν εντελώς διαφορετικό. Έγινε μια καταγγελία από έναν υπήρχο στην αρχαία επίδαυρο και σαν άνοιξε το έργο. Εδώ μιλάμε τώρα για μια πρόταση που έγινε όταν το 2013 αναλάβατε και μετέπειτε την καταθέσεις την πρόταση. Πανηγυρίζατε ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε αφήσει στο σιρτάρι, τη μελέτη του σχολείου και ότι τα φτιάξατε όλα τέλεια και καταθέσατε την πρόταση. Και τώρα βλέπουμε ότι φανερώνεται ένα σοβαρό θέμα που πρέπει εμείς σαν δημοτική σύμβουλη να πάρουμε την απόφαση. Εγώ ρωτάω, την πολιτική ευθύνη ποιος την αναλαμβάνει? Την αναλαμβάνει η υπηρεσία του Δήμου ή ο Δήμαρχος? Όταν κατατέθηκε η πρόταση, δεν έπρεπε να ελεγχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα? Άλλη ερώτηση? Όχι. Βάδισο. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν, αφού πρέπει να τα εξηγήσουμε όλα. Καταρχήν να πούμε ότι δεν αναφέρθηκα στο γιατί και πώς σταμάτησε, λύθηκε η σύμβαση στην αρχαία επίδαυρο. Είπα τη διαδικασία. Δεν είπα το γιατί λύθηκε. Είπα πώς
Έγινε λοιπόν η διαδικασία και ότι ακολουθούμε τη διαδικασία, δηλαδή ο νόμος το λέει να το κάνουμε. Είναι απλό αυτό. Δεν έριξα μομφή εγώ γιατί έλυσαν τη σήμανση. Ορθώς την έλυσαν γιατί θα έχει μπλοκάρει το έργο σε μια περίπτωση που ας πούμε ότι είχε τακτοποιηθεί το λιμάνι, εάν εκκρεμούσε ακόμα και τώρα δικαστικά η τότε εργολαβία, γιατί προφανώς ο Ατρέας δεν τα αφήνει έτσι. Θα έχει πάει δικαστήριο. Γιατί έκανε και εργασίες, έτσι, αυτός είχε κάνει και εργασίες. Ήταν εκεί 15 μέρες. Έκανε κάτι. Ακόμα και να είχε λοιπόν προχωρήσει η τακτοποίηση του λιμένα, θα είχαμε αυτό μπροστά μας και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Οπότε ορθώς έγινε. Δεν έριξα εγώ μομφή. Είπα τη διαδικασία. Και γιατί την είπα? Γιατί δεν είναι εύκολη διαδικασία. Δηλαδή ο συγκεκριμένος εργολάβος του έργου εδώ στο Λιγουριό είναι ένας εργολάβος που αυτή τη στιγμή έχει έργα παντού και μεγάλα. Σε όλη την Πελοπόννησο. Μεγάλα έργα, σοβαρά. Και δεν το έχει ξανακάνει. Άρα ούτε ο ίδιος ήξερε. Πήγαμε λοιπόν βάσει της νομοθεσίας και εμείς και αυτός, με δικηγόρους και εμείς και αυτός για να βγάλουμε άκρη. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, για τον πολιτικό σκέλος. Είπα να μην τα ανοίξω το θέμα, αλλά τώρα θα τα ανοίξω. Δεν την κάναμε εμείς τη γεωλογική μελέτη λάθος. Εσείς την κάνατε. Δεν την κάναμε εμείς τη γεωλογική μελέτη. Δεν έλειπε κάτι. Λοιπόν, εγώ δεν σας κατηγόρησα για κάτι. Εγώ σας λέω ότι κάνατε οι μελέτες σας έπασχαν και το είδε ο εργολάβος στη μελέτη εφαρμογής. Η υπηρεσία λοιπόν της έλειπαν δύο έγγραφα τότε. Αυτό είπα ότι αφήσατε στο σιρτάρι. Τα δύο έγγραφα που της έλειπαν. Το ένα ήταν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση περί αναγκαιότητας του έργου, το οποίο το πήραμε. Και το δεύτερο, ποιο ήταν, το ένα ήταν με τον... Γιατί? Όχι. Που μας έλειπε από το... Δευτεροβάθμια και άλλο ένα έγγραφο μας έλειπε. Έτσι, το οποίο... Αφήστε να το πω εγώ δεν σε έχω διακόψει όμως. Δεν σε έχω διακόψει. Δεν έχω διακόψει. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, δύο έγγραφα, τα οποία ήταν τυπικού χαρακτήρα, τα πήραμε και τα δύο και καταθέσαμε στο ΕΣΠΑ. Εκεί λοιπόν κατατέθηκαν 8 νομίζω προτάσεις και πέρασαν οι δύο. Και ναι, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και να σας πω και κάτι, αν υπήρχε δεύτερος εργολάβος, πιθανόν πήγαμε σε λύση σύμβασης. Γιατί ο δεύτερος μπορούσε να σου λέει ότι okay, εντάξει, εγώ μπαίνω μέσα. Η υπηρεσία λοιπόν του έλεγε ότι μπες μέσα. Οι μελέτες που μας παρέδωσαν είναι αυτές που βλέπεις. Η γεωλογική είχε γίνει το 2013. Και επειδή ξέρω τι θέλετε να πείτε, εγώ δεν είπα ότι φταίει κάποιος. Εσείς το μυαλό σας είναι εκεί συνέχεια, αλλά ρίχνετε την πολιτική ευθύνη για τις μελέτες, έχοντας κάνει αντιδήμαρχος και μη γνωρίζοντας βασικά πράγματα. Βασικά πράγματα δεν ξέρω. Βασικά πράγματα δεν ξέρω. Έτσι, βασικά πράγματα. Δεν τέθηκε θέμα μελέτης. Δεν τέθηκε θέμα μελέτης. Εντάξει, σε παρακαλώ. Δεν τέθηκε... Έλα. Λοιπόν. Δεν τέθηκε θέμα μελέτης. Τέθηκε θέμα νέας μελέτης, η οποία ζητήθηκε από εμάς, καθώς διαπίστωσε ο εργολάβος ότι με τις υφιστάμενες δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το έργο ασφαλώς. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Τώρα, αν εσείς, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι προσπαθείτε να μας πείτε ότι εσείς τα ξέρατε όλα αυτά και γι' αυτό δεν έμπαινε το έργο μέσα. Τότε γιατί πληρώσατε 35 χιλιάρικα, 30 και 35 χιλιάρικα, δεν τα έχω τώρα πρόχειρα, κάπου εκεί πήγανε μαζί με την αναπτυξιακή για τις μελέτες προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο το 2013 και το 2014, αφού δεν είχατε σκοπό να το ολοκληρώσετε. Παίζατε με τα λεφτά του κόσμου. Παίζατε με την αγωνία των μαθητών και των δασκάλων και των γονιών.
Τι κάνατε ακριβώς? Δεν πληρώσαμε εμείς καμία μελέτη παραπάνω, εκτός από τη γεωλογική μας δίθηκε τώρα. Άλλα έγγραφα έλειπαν, τα οποία μπορούσατε να τα έχετε πάρει μέσα σε μία εβδομάδα, όπως τα πήραμε κι εμείς, και να το έχετε καταθέσει. Αλλά προφανώς δεν θέλετε να το κάνετε. Ρίχνατε λοιπόν μελέτες για να δείχνετε ότι κάτι κάνετε και από έργο τίποτα. Και ερχόσαστε λοιπόν το 2021, 2022, 2023 και λέτε, α, έργο, τι έργο έκανε η Δημοτική Αρχή τώρα, το τάδε έργο. Εμείς είχαμε ξεκινήσει. Τι έργο έκανε η τάδε Δημοτική, τώρα η Δημοτική Αρχή, το άλλο έργο. Εμείς είχαμε ξεκινήσει και εκείνο. Τώρα τα θυμηθήκατε ότι έχετε ξεκινήσει όλα. Γιατί δεν προχωράγατε? Γιατί δεν είχατε την πολιτική βούληση να τα προχωρήσετε. Θέλατε να κάνετε μελέτες και να βάρατε τουφέκια στον αέρα. Εμείς θα τελειώνουμε. Θα τελειώνουμε. Λοιπόν, δεν το βάλα πολιτικά το ζήτημα. Εγώ το βάλα τεχνικά. Έχει ξαναγίνει στο Δήμο, άρα ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό το έβαλα. Και θεωρώ ότι πρέπει η απόφασή μας να είναι η λύση της σύμβασης με συμβαστικό τρόπο, προκειμένου να ξαναμπεί στο επόμενο πρόγραμμα. Τώρα, αν εσείς έχετε σκοπό κάποιοι, το εσείς είναι γενικό, αν κάποιον τον μπλοκάρετε, όπως χτυπάγατε πόρτες και στην αντιπεριφέρεια, στα γραφεία, πηγαίνετε και άντε το τώρα, εντάξει, θα πάρει και την ευθύνη του στο τέλος. Έτσι, εμείς αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει. Ναι, θα χρεωθούμε ένα ποσό πιθανόν, ένα μικρό ποσό, το οποίο μέσα στην ολοκλήρωση του έργου νομίζω ότι δεν είναι κάτι τρομερό να το χρεωθούμε για να πάμε πιο γρήγορα παρακάτω. Κύριε Οικονόμου, έχει το λόγο. Από το Συρτάρι ήταν ξεκάθαρο και έλεγε ότι στο εγγύς μέλλον, δηλαδή τι σημαίνει εγγύς μέλλον, πολύ γρήγορα να κλείσουν όλα τα άλλα σχολεία, με υπέγραφε ο Δήμαρχος αυτό το πράγμα. Βέβαια, δεν μπορούσε ο Δήμαρχος να υπογράψει αυτό το χάρτη, να κλείσουν όλα τα δημοτικά σχολεία, αλλά εγώ δεν κολλάω και δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει. Ότι πρέπει να γίνει το έργο, πρέπει να γίνει. Εγώ μίλησα για πολιτική ευθύνη σε τι θέμα. Ότι ό,τι κάνετε, κάνετε πρόχειρα. Και δεν είναι το πρώτο έργο που μπλοκάρει. Συνέχεια έρχονται θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, αγαπητοί μου, το κάνετε. Τα κάνετε πρόχειρα. Και γι' αυτό μιλάω για μουσική. Κύριε Οικονόμου, αν μου επιτρέπετε, για το πρόχειρο. Όταν κάποιος έρχεται να αναλάβει ένα έργο και σας λέει ότι στα 2,5 μέτρα, στα 2,40 ακριβώς, θα κάνω μια εσκαφή 12 μέτρα. Και ήδη ο νυν διευθυντής, όσο και η προηγούμενη διευθύντρια, επί σειρά ετών και σε εσάς αλλά και σε μένα, έχει κάνει έγγραφα που μιλάει για τη στατικότητα του κτηρίου. Ότι το κτίριο πάσχει, ότι έχει πρόβλημα και ζητώ την άμεση διερεύνηση του θέματος. Εσείς τι θα κάνατε? Εσείς, απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Από τη στιγμή που η τεχνική υπηρεσία, ο κάθε δήμος έχει τεχνική υπηρεσία, θα όριζα πριν καταθέσω το πρόγραμμα, το φάκελο, να υλοποιηθεί το έργο, να δημοκρατηθεί, στην τεχνική υπηρεσία να αναλάβει την ευθύνη. Δεν την αναλάβαμε. Λοιπόν, ωραία. Να απαντήσω. Πήρα την απάντηση που ήθελα. Πήρα την απάντηση ότι 9 χρόνια δεν είχατε πατήσει το Δημαρχείο. Μα το Θεό. 9 χρόνια δεν ήσασταν στο Δημαρχείο. Αφήστε να τελειώσω και θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ρωτήστε τον κύριο Ξυπολιά, που ήταν πρόεδρος σχολικών επιτροπών, γιατί είστε και φίλοι, τα λέτε κάθε μέρα μαζί και καλά κάνετε. Ρωτήστε πόσες οχλήσεις είχε, πόσα έγγραφα έκανε στην τεχνική υπηρεσία και πόσα απαντήσεις πήρε από την τεχνική υπηρεσία. Η τεχνική υπηρεσία λοιπόν δεν είναι αρμόδια για να μιλήσει για τη στατικότητα του κτηρίου. Σε στέλνει στην περιφέρεια. Είναι η πρώτη φορά που τα ακούτε αυτό στα 9 χρόνια? Αν είναι η πρώτη, πέφτει από τα σύννεφα. Ειλικρινά σας μιλάω. Δυστυχώς λοιπόν η τεχνική υπηρεσία που έχουμε, να ολοκληρώσω και θα σας δώσω το λόγο, δεν είναι υπεύθυνη για να ορίσει και να πει, να πάρει άποψη γι' αυτό, να έχει γνώμη γι' αυτό. Το στέλνει στην περιφέρεια. Η περιφέρεια λοιπόν λέει θα βγάλω κλιμάκιο το οποίο θα ορίσει
δεν έχει στείλει ακόμα κάτι από πολλά χρόνια και δεν ρίχνουμε μομφή ούτε στην κυβέρνηση ούτε τίποτα και ακόμα είμαστε μετέωροι. Άρα λοιπόν τι θα κάνουμε, θα μπαίναμε μέσα με ένα τέτοιο έγγραφο από, το, από τον μηχανικό που θα έλεγε ότι εγώ μιλάω για... για ότι, και πρόσεξε, ο κανονισμός λέει ότι αν, εάν σκάψεις κάτω από τα 2,5 μέτρα πρέπει να υπάρχει οχύρωση. Εσύ τι θα κάνει, θα κάνατε. Εγώ θα σου κάνω μια άκρη να πάω το λόγο βέβαια. Τα λεφτά τώρα που θα δώσει την Θα απαντήσω εγώ. Προτιμώ, κύριε οικονομό, κύριε οικονομό, να σας πω κάτι. Προτιμώ λοιπόν να πληρώσω τα 10 χιλιάρικα παρά να χάσει τη ζωή το δικό μου το παιδί, το δικό σας το παιδί και του γείτονα το παιδί. Αλλά δυστυχώς εσείς βάζετε το 5.000 και το 10.000 πάνω από τη ζωή των ανθρώπων. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, λοιπόν, καταρχάς, ναι, το κτηριολογικό έλειπε. Έτσι, δεν είχαμε πάρει την τελική έγκριση του κτηριολογικού, γιατί γι' αυτό θυμάμαι δύο έγγραφα. Λοιπόν, ωραία. Τα χρήματα φυσικά και είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και φυσικά χάνουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα άλλο έργο και μάλιστα προεκλογικά, και να τα δώσουμε εκεί, γιατί θεωρούμε ότι αυτό το έργο είναι το μέλλον. Δεν τα παίρνουμε τσέπη μας, αλλά παίρνουμε τον προϋπολογισμό. Άρα από κάπου θα λείψουν αλλού, δηλαδή από ένα άλλο έργο, για να τα ρίξουμε εκεί. Επιλογές είναι αυτές. Αν έχετε και το, έτσι, την ευαισθησία να μας δίνετε και το δικαίωμα των επιλογών του προϋπολογισμού, καλό θα ήταν, γιατί είμαστε πλειοψηφία. Λοιπόν, και με αυτό κρινόμαστε, έτσι. Πάμε τώρα στη μεγάλη πάλι αποκάλυψη που έγινε σήμερα. Μόλις καταλάβαμε ότι μας δουλεύαν οι προηγούμενοι. Είχαν κρατήσει στο συρτάρι τη μελέτη επίτηδες, γιατί έλεγε ότι στο εγγύς μέλλον μπορεί να κλείσουν κάποια σχολεία, και εδώ να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι κάτω από 5 μαθητές δεν κλείνει σχολείο βάσει του νόμου του Υπουργείου, άρα λαϊκίζεται. Ξεκάθαρα. Συγγνώμη. Κάτω από 5 κλείνει. Πάνω από 5 παίρνει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εγώ πάω στο πιο, στο πιο επικίνδυνο. Γιατί εξαγγείλατε προεκλογικά και το 15 και το 14 και προφανώς μετά λέγατε το προχωράμε το σχολείο, το προχωράμε το σχολείο, και ξέρατε, γνωρίζατε βάσει αυτών που είπατε εσείς ότι το είχατε στο σιρτάρι χωρίς να έχετε υπογράψει δύο χαρτιά. Κοροϊδεύατε, παραπλανούσατε τον κόσμο, όπως και σε όλα τα άλλα. Και μιλάτε σε εμάς για προχειρότητα έργων και για μελέτες. Τώρα, δηλαδή, μην ανοίξουμε το θέμα. Όταν έχετε κάνει καραμέλα το πνευματικό κέντρο, για το οποίο πάσχισαν πάρα πολύ, και η μελέτη του πνευματικού κέντρου λέει 16 μέτρα είσοδο και το εικόπεδο ήταν 14. Το μετρήσατε ποτέ? Αν δεν μας έδινε η Φωτεινή δίπλα με υπεύθυνη δήλωση τη δυνατότητα να μπούμε, το πνευματικό είχε φύγει. Το καταλάβατε ποτέ? Δεν το καταλάβατε, γιατί σας ενδιέφερε. Γιατί ήταν λάθος όλη η μελέτη. Δεν λέω ότι κακός έγινε. Εσείς τα πάτε αλλού. Εγώ λέω ότι όλοι έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάποια πράγματα. Φυσικά και υπάρχουν αστοχίες. Εδώ λοιπόν να πω ότι πιθανόν ο μελετητής, ο τότε, του ζητήθηκε να κάνει μελέτη σε ένα κτίριο στο οποίο έπρεπε να κάνει εξκαφή. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε ο ίδιος να το δει ότι δίπλα υπάρχει ένα άλλο κτίριο στα 2,5 μέτρα. Η γεωλογική βάση του εργολάβου που ήρθε θεωρεί ότι είναι πολύ σοβαρή. Η γεωλογική που υπήρχε. Όμως λέει έχει ένα σφάλμα. Δεν λαμβάνει υπόψη το διπλάνο κτίριο. Προσέχετε τώρα. Εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Θα πω ότι τότε σας πίεσε ο χρόνος, γιατί τον ίδιο μελετητή βάλαμε, έτσι, μην κρυβόμαστε τώρα. Τον ίδιο μελετητή βάλαμε και εμείς και εσείς. Σας πίεσε ο χρόνος, γιατί πρέπει να το εντάξετε σε ένα πρόγραμμα. Και του είπατε γρήγορα σε ένα μήνα φέρουμε τη γεωλογική. Καλά κάνατε αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να μπει σε ένα πρόγραμμα. Μας βγήκε μπροστά, κακώς. Αλλά γίνονται αυτά. Δηλαδή πας λίγο γρήγορα να προλάβεις κάποια πράγματα. Μερικές φορές μπορεί να κάνεις μια αστοχία. Ωραία, τώρα που καταλάβαμε την αστοχία, εγώ λέω να πάμε στο επόμενο βήμα. Εάν θέλετε να πάμε βάσει τη τεχνική υπηρεσία, τεχνική υπηρεσία λοιπόν λέει συνέχισε το έργο. Αυτό του λέει. Μπες μέσα τώρα και του χρόνου το Μάρτιο να μου έχει παραδώσει το κτίριο. Εγώ το θεωρώ αδύνατο. Και χρονικά και για λόγους ασφαλείας.
Και γι' αυτό κάνω αυτή την πρόταση. Το πολιτικό δεν το βάλα εγώ. Το βάλατε μόνοι σας. Το βάλατε μόνοι σας, αλλά εδώ μπορεί να μην είμαστε μεγάλη ηλικία, αλλά είμαστε πολλά χρόνια. Και δεν ξεχνάμε τα έγγραφα που πηγαίναν έτσι. Έτσι τα κουνάγατε μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τον κόμβο. Για τον κόμβο. Για πάρτε τις αποφάσεις τι είχατε πει το 11. Με χαρτί και μολύβι λέγατε, εδώ θα το κάνουμε στρογγυλό, εκεί θα το κάνουμε ευθεία. Σιγά, όλοι θα μιλήσετε για προχειρότητα. Αν είναι δυνατόν. Θα προχωρήσουμε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από ό,τι είδα, όχι, έχει δοθεί σε όλους τοποθετήσεις. Συγγνώμη και για να το ξαναπώ πάλι για να είναι σαφές. Θα επανέλθουμε σε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όταν η Επιτροπή, η οποία δεν είναι του Δήμου μας, είναι Επιτροπή από άλλες υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, ναύπλιο, περιφέρεια κτλ., μας δώσει το πόρισμά της βάσει των όσων ζητά ο εργολάβος και βάσει των όσων λέει η τεχνική μας υπηρεσία. Έτσι, αλλά αυτό θέλουμε να το κάνουμε πολύ σύντομα. Κατανοείτε τους λόγους πάλι. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Τσιλογιάννης. Κύριε Τσιλογιάννη, έχει το λόγο. Εμείς, με δεδομένη την κατάσταση όπως εκτελήθηκε για το έργο, θέλοντας το έργο, μπορεί να χάσουμε το χρόνο και να είμαστε τραγμένοι. Θα το συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συμβατική. Συμφωνώ με την πρόταση μας. Ο κύριος Γαλάνης. Λίγο να πω μέσα από τις τρεις επιλογές που υπάρχουν βάσει το 44-12 και των δύο άρθρων βασικά, το άρθρο 160 που επικαλείται η υπηρεσία μας της απαντήσης προς τον εργολάβο και το άρθρο 163 και το άρθρο 163 που επικαλείται ο εργολάβος της τα δικά του αιτήματα. Συμφωνώ και εγώ να πάμε στη συμβατική λύση και όχι ούτε στην έκτρο αλλά ούτε και στην πιο κατηγήμα γιατί δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τώρα το αν χρειάζεται ή όχι το πως είναι το δήμαρχο στο συγκεκριμένο κύριο θεωρώ και εγώ ότι χρειάζεται. Σίγουρα θα πάμε σε αυτό που έχουμε και μακάρι να προκύψει τόσο μεγάλη αύξηση των αυτών στο σχολείο μας να ξαναπάει στην εποχή του 12θέσιου και να προχωρήσει και εκεί θα δούμε κάποιες άλλες λύσεις σε μια άλλη εποχή και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Κλείνοντας, λέω και εγώ ναι στο κομμάτι της συμβαστικής λύσης με την εταιρεία Αττία Χρονόπουλου Σπορδουλή. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί, ο κύριος Μπουρδάκος. Εμείς θα πούμε ότι συζητάμε ένα θέμα σήμερα, το οποίο εμείς είχαμε βάλει από πολλούς μήνες εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο με ερώτησή μας. Και νομίζουμε ότι ήταν σε γνώση και της Δημοτικής Αρχής αλλά και του εργολάβου τα χρήματα που υπήρχαν εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σαν κατεπίπον. Τώρα και από τη συζήτηση φάνηκε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και αυτό που δεν γίνεται είναι σύντομα για στα σχολεία. Να θυμίσουμε ότι παλιά η ευθύνη ήταν στον οργανισμό σχολικών κτηρίων να φτιάχνει τα σχολικά κτίρια και δεν υπήρχαν ούτε ζητήματα με τις ανεπαρκείς τεχνικές υπηρεσίες που δεν έχει ο Δήμος μας, ούτε τα ζητήματα με τους εργολάβους και τις αποζημιώσεις και τις μελέτες που θα πάρουμε τώρα που είναι θέματα των δημοτών. Εμείς ζητήσαμε την αναβολή και απέχουμε από την ζήτηση. Ο κύριος Σταμπουράτης. Εγώ θέλω να πω, στο προηγούμενο συμβούλιο ο Δήμαρχος ήταν τώρα που πιάνεις πάλι τα πολιτικά, να σε δημιουργήσει και τώρα. Το προηγούμενο ήταν πολύ διαφορετικό. Κάναμε και εμείς συστοχεία, έκανε και αυτός την αστοχία. Λοιπόν, δεν συζητάω, εννοείται, δεν είμαστε αρνητικοί. Οι δύο πρώτες συστοχές, να παράγα για μένα, την λέει η ονόμαση. Αναγκαστικά πάμε στην τρίτη. Θα το κάνεις έκτοτο.
που έχει κάνει άλλο παιδί. Στο προηγούμενο συμβούλιο είπε, ανάλαβε και την ευθύνη και είπε, κάναμε και εμεί αναγκαίε, την περιουσία. Έκανε και αυτό. Αφού δεν κοστάμε, το πλατιάζει, το πλατιάζει, το συνέχεια. Λοιπόν, δεν είμαστε αμυντικοί. Θα πάμε στη τρίτη λύση που είναι μια συμβαστική λύση. Που θα είναι σόβελο σε ό,τι επιδόσει. Σύμβουλο του έργου, κυρίω. Έβαλα εγώ θέμα πολιτικό. Προκλήθηκα, εγώ δεν έβαλα κάτι. Ωραία. Να προχωρήσουμε. Υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει να τοποθετηθεί? Κάποιο άλλο να τοποθετηθεί? Όχι. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην, στην πρόταση που. Ναι. Στην τρίτη λοιπόν πιθανή συμβιβαστική λύση που να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Παίρνουμε απόφαση, συγγνώμη. Να, Γιώργο, για να γραφεί. Για να γραφεί. Παίρνουμε απόφαση για λύση της σύμβασης. Έτσι. Με συμβιβαστική λύση που εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Και θα επανέλθουμε μετά και την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Έτσι. Αυτό είναι η απόφαση μας. Να πούμε ότι είναι ομόφωνα. Έτσι. Ο κύριος Μπουρδάκος είπε παρόν. Να προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών από το Υπουργείο Εσωτερικών 28.320 ευρώ σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Όχι, ο δεν... ναι, αλλά η άλλη αποδοχή και κατανομή επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών 28.320 ευρώ σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δευτέρου τριμήνου 2023. Με την υπαριθμό 34.048 / 21 Τετάρτου 2023 απόφαση των απληρωτού Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκε πίστοση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών β' τριμήνου 2023 των σχολείων της χώρας, εκ της οποίας ο Δήμος Επιδαύρου λαμβάνει 28.320 ευρώ προς απόδοση σχολικές επιτροπές. Σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 50, παράγραφος 3 του νόμου 1566-1985 και το άρθρο 2 υπαρίθμου απόφασης ΠΕΠ ΔΕΛΤΑ 4 κάθετος 86, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας και στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας που συγκροτήθηκε με την 48/96/16/2019 απόφαση Δημάρχου Επιδαύρου με την 3/3/5/2023 πράξη της εισηγείται την κατανομή της πίστωσης. Σας έχει σταλεί και συγκεκριμένα η απόφαση. Έτσι, όπου αποφασίζει την αποδοχή της πίστωσης των 28.320 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, θα αφαιρεθούν οι κρατήσεις υπέρ Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων ύψους 42 ευρώ και 48 λεπτά, την κατανομή του ποσού 16.966 ευρώ και 51 λεπτά, δηλαδή το 60% Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ποσού 11.311 ευρώ και 1 λεπτού, δηλαδή το 40% Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Και η παρούσα απόφαση έχει κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις επί του συγκεκριμένου θέματος. Κάποια άλλη τοποθέτηση, προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Είμαστε ομόφωνοι, σύμφωνοι, ομόφωνα. Ομόφωνα λοιπόν. Προχωράμε στο επόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή όρων για τη λήψη του χρεοκριτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων για την εκτέλεση του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινόρου των Χώρων ΦΟΠ στο Δήμο Επιδαύρου». Με την 29/28/2023 απόφαση της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Επιδαύρου εισηγείται την αποδοχή των όρων για τη λήψη του χρεοκριτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων για την εκτέλεση του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινόρου των Χώρων του Δήμου Επιδαύρου με τους όρους που θέτει το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων με την υπαριθμό 33/029/23/23/2023 απόφαση περί έγκρισης του δανείου. Εκεί λοιπόν σας έχει αποσταλεί η σχετική από την Διεύθυνση Χορήγησης Δανείων Νομικών Προσώπων σας έχει αποσταλεί
για το συγκεκριμένο δάνειο, πόσο είναι η διάρκεια, ποιο είναι το επιτόκιο, ποια είναι η ετήσια τοκοχρεωτική δόση κτλ. Και... ναι, ωραία, εντάξει. Το έχετε δει, νομίζω, το έχετε και την εισήγηση για την αποδοχή των ορτών. Πρέπει να τα διαβάσω όλα αυτά. Όχι. Γιατί είναι γύρω στις 4 σελίδες, 5. Όχι. Όχι, δεν είναι 5, είναι... Η έγκριση της πρώτη που είχαμε κάνει. Ναι. Ναι, είναι 12 σελίδες. Υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα ή κάποια τοποθέτηση ο κύριος Γαλάνης? Όχι. Όχι. Τοποθέτηση. Ερώτηση υπάρχει? Όχι. Τοποθέτησε ο κύριος Γαλάνης και μετά ο κύριος Τσιλογέννης. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά ότι δεν είμαστε καθά. Γιατί της ουσίας προκειμένου άλλου πάει να γίνει, αλλά επί της διαδικασίας. Έχουμε κρίσει από την πρώτη φορά και στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενδιάμεσα άλλαξε και όπω βλέπετε είναι στον 1.497.225.60. Και όλο αυτό δεν έγινε για άλλο λόγο, έγινε γιατί αν ήταν με την κοινωνικό προϋπολογισμό, εδώ όλα τα πράγματα θα είναι πάνω, εμείς το βιώσαμε μόνο και μόνο για να θέλει την ιδιοψηφία των μελών και όχι τα δύο τρίτα. Αλλιώς δεν θα περνούσε σήμερα αυτό. Κατά την άποψή μου. Ρίχνοντας μια ματιά στην προϋπολογισμό της απόφασης, με ένα σταθερό κύριο 38, 10 χρόνια, σε κάποιους όρους ο χώρος έγραφε υποθήκη επί εκκινήτρων, με ένα κάτι διάρκεια του δεχνίδι αξία της ασφάλειας που έχει ερχοληθεί, έχει μειωθεί και δεν καλύπτει και συμπληρώνει κατά την κρίση του ταμείου ή οτιδήποτε άλλο. Και αν δούμε, μην κάνουμε τώρα διαβάσμα αυτές τις 17 σελίδες, λογικό είναι αυτό το ποσοστικό ίδρυμα να δουλεύει για λογαριασμό. Δεν πήγαμε ποτέ να δούμε και την περίπτωση όλο αυτό το έργο να γίνει μέσα από μια αυτοκριματοδότηση σε συνεργασία με έναν ανάδοχο και να αποφύγουμε το δανεισμό. Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν είναι σωστό αυτό που επιλέξαμε. Και γι' αυτό εμείς δεν θα ξαναψηφίσουμε πάλι σε συγκεκριμένο θέμα, ανεξάρτητα από το αν δεν είναι. Και συμφωνούμε για τη διαχείριση του δικτύου για προσπαθμό του κοινότητου χώρου ότι κάτι πρέπει να γίνει γιατί είναι ριβάς αυτό το κονδύλι αυτό που καλείται να πιέζει το Δήμο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα το σπίσω το συγκεκριμένο θέμα. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Τσιλογέννης. Ναι, για τοποθέτηση, πρόεδρε. Ναι, ναι. Και εμείς δεν θα το ψηφίσουμε το... και στη λογική ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι κερδίζει ο Δήμος από τις συζητήσεις που έχουν γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, πάμε σε μια διαδικασία που την έχει προετοιμάσει ο Δήμος την προηγούμενη περίοδο και έχει αποτύχει. Κατά την άποψή μου. Εντάξει, έχουμε βρει πιο σύγχρονες λάμπες, λένε. Ναι, αλλάζουμε και τα φορτιστικά σώματα. Και η διάρκεια του είναι 10 χρόνια. Δηλαδή, στα 10 χρόνια θα ξανακριθούν οι πολίτες. Να αλλάξουμε πάλι τα φορτιστικά σώματα και θα έχει και λήξει η διάρκεια. Δεν θα είναι εκπέθρο του λάμπε. Άρα, θα δανειζόμαστε κάθε 10 χρόνια χωρίς να θα μειώνουμε μόνο το ρεύμα. Τα ποσά που θα πληρώνουμε οι δημότες θα είναι τα ίδια. Γι' αυτό διαφωνούμε. Υπάρχει κάποια άλλη, ο κύριος Μπουρδάκος. Ναι, να πούμε και επίσης πάλι ότι αυτή τη στιγμή είναι άλλο ένα βήμα προς την ενδικοποίηση του ηλεκτροπολισμού. Ο μόνος κερδισμένος από όλη αυτή την κατάσταση θα είναι ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο, για τον οποίο και η ασφάλεια του δανείου ευχωρεί, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση, από όλα τα κινητά του έσοδα και κατά προεκτήματα από τους σχετικούς επιτελείς φόρους, τακτικά και έφερτα από οποιαδήποτε πηγή και αιτία, παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του κλπ. Σίγουρα δηλαδή ο εργολάβος θα παίρνει τα κατά του από το δάνειο και σίγουρα θα χρησιμοποιείται από την δημότητα. Και ο εργολάβος λοιπόν θα έχει γυρμένη πληροφορία
και οι δημόσιες θα πληρώνουν. Είπαμε και πριν και για τη μεθόδευση που έγινε για να πάει και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφιστεί με αυτή τη διοκτησία αυτό το δάνειο. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει, ο Δήμος δεν έχει δάνεια. Και βέβαια αυτό είναι το ζήτημα της ακριβής ενέργειας, δεν έχει να κάνει τόσο με τα φακιστικά LED, άμα είναι 15 ή 12 βατ, έχει να κάνει κυρίως με την απελευθέρωση της ενέργειας που έχει δημιουργήσει όχι μόνο στο Δήμο, σε όλο τον λαό, υπέροχο καρπόστη και συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους με τεράστια κέρδη. Καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη τοποθέτηση. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο και να το κλείσουμε. Τα έχουμε ξαναπεί, να τα ξαναπούμε. Καταρχήν, το ΚΑΠΕ έχει κάνει παρατήρηση σχετικά με την τεχνοοικονομική μελέτη που είχαμε συντάξει και βλέπει αν υπάρχει κέρδος ή όχι. Προφανώς και υπάρχει. Και προσέξτε τώρα, με τις τιμές που έκανε το ΚΑΠΕ τότε, που δώσαμε στο ΚΑΠΕ τότε. Δηλαδή πριν την ενεργειακή κρίση και πριν την αύξηση. Όχι μεγάλο κέρδος, αλλά υπήρχε κέρδος. Πάμε τώρα στο ποιοτικό. Συγκρίνεται η ποιότητα φωτισμού που υπάρχει με αυτές τις λάμπες με την ποιότητα φωτισμού που έχουμε τώρα. Κάποιοι είχαν καταλάβει ότι νέας τεχνολογίας, μάλλον μείωση κόστους φωτισμού είναι να βάλουμε από 100 βατ λάμπε να την κάνουμε 50. Αυτό είχαν καταλάβει. Δεν είναι αυτή η λογική της νέας τεχνολογίας. Η λογική της νέας τεχνολογίας είναι να αποδίδει 150 και να καίει 30. Για να πάω λοιπόν και σε αυτό στην ιδιωτικοποίηση, γιατί τη λέει, καλά τη λέει ο κ. Μπουρδάκος, όμορφα και με στόμφο, δεν πήγαμε σε καμιά ΣΔΙΤ. Δεν φέραμε εδώ άλλο μοντέλο, όπως πιθανόν είπε ο κύριος Γαλάνης ή κάποιος άλλος, ότι γιατί δεν εξετάζουμε και ένα άλλο μοντέλο. Είναι το άλλο μοντέλο που γίνεται σε όμορους δήμους, είναι καθαρά ΣΔΙΤ, δηλαδή δεν είναι δικά μας τα υβραχίονες και τα φωτά, και ο ανάδοχος κάθε 10 χρόνια κάνει νέα σύμβαση. Εμείς σε 10 χρόνια θα έχουμε κάνει, άσχετα με την απόσβεση που θα έχουμε κάνει και πιθανόν πιο νωρίς, όμως είναι δικά μας. Απλά σε 10 χρόνια σταματά να τα συντηρεί ο ανάδοχος. Θα μου πείτε, αντέχουν παραπάνω? Δεν ξέρω. Όμως, επειδή υπάρχουν εδώ πέρα και άνθρωποι οι οποίοι είναι της τεχνολογίας, πιθανόν να χρειάζεται μια αλλαγή, ένα τσιπάκι, το οποίο κοστίζει 70 ευρώ, ή μια λάμπα, ή τι έχει τέλος πάντων, το οποίο κοστίζει 100 ευρώ, και όχι όλο το φωτιστικό που τώρα μας κοστίζει 350 ευρώ. Μένει η υλικοτεχνική υποδομή που έχουμε βάλει. Μένει. Έτσι. Και όχι αυτό, εντάξει. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι πρέπει να το προχωρήσουμε. Έχουμε πάρει ήδη την πρώτη απόφαση. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει. Και να πω άλλη μια φορά, και μάλιστα το είχε επικαλεστεί και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ορθώς το είχε κάνει, το είχαμε υπερψηφίσει τότε, γιατί έγινε μία προσπάθεια στην κεντρική οδό του Λιγουριού και είχαν πει τότε, πάρτε από το φωνημένο να το δείτε, ότι το θέμα δεν είναι να πληρώσουμε κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο, το θέμα είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε την ποιότητα του φωτισμού. Δηλαδή και μόνο να φτιάξουμε ποιοτικά το φωτισμό μας και να πληρώνουμε το ίδιο με ό,τι πληρώναμε σταθερά για τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν ξέρουμε που θα πάει. Του χρόνου σας λέει κάποιος ότι δεν θα έχουμε ενεργειακή κρίση. Άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εδώ μιλάμε τις τιμές τις περσινές. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και γρήγορα. Η μόνη ευθύνη που ρίχνω, μάλλον το μόνο πρόβλημα που βλέπω εγώ, είναι ότι δεν το κάναμε χτες. Αυτό. Ότι η διαδικασία, φέρε, στείλε το έγγραφο πίσω, πάρ το έγγραφο πάλι μπροστά. Μειώθηκαν οι τιμές, ανέβηκαν οι τιμές, πάμε πάλι στο τουπουδού. Εχθές έπρεπε να το είχαμε κάνει. Εχθές.
Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος. Ποιοι καταψηφίζουν την αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωτικού δανείου για το ταμείο, από το Ταμείο Παρακαταθέσεων και Δανείου για την εκτέλεση του έργου ενεργειακή αναπαράθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόξεων χώρων στο Δήμο Επιδαύρου, ο κ. Γαλάνη Αθανάσιο, ο κ. Μπουρδάκο, ο κ. Κουστένη, ο κ. Οικονόμου, ο κ. Σταμπουρατζή, ο κ. Τσιλογιάννη. Άρα οι υπόλοιποι ψηφίζουν υπέρ, κατά πλειοψηφία λοιπόν. Προχωράμε. Πάντως, συγγνώμη να πω κάτι. Η πρώτη κουβέντα που είχε γίνει είχε περάσει με αυξημένη, έτσι. Όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Μιχόπουλος, είχε περάσει με αυξημένη. Έτσι, για μην ξεχνιόμαστε. Όχι, μην κουνάς το χέρι. Μόνος είχες καταψηφίσει. Κάνεις λάθος. Όχι. Όταν ήταν ο κύριος Μιχόπουλος εδώ, είχε περάσει με αυξημένη. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Αλλά να μην διακόψετε το Να προχωρήσουμε στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, εκλογή υδρονομέων άδρευσης για το έτος 2023. Με την 19 κάθετος 23 Δευτέρου 2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε το όργανο διανομής των αντευθυντικών υδάτων και φύλαξη των αντευθυντικών έργων η αντευθυντική περίοδος, καθώς και η λήψη υδρονομέων με σύμβαση ειδό για το 2023. Με την 27-11-25 Τετάρτου 2023 πρόσκληση του Δημάρχου κλήθηκαν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονταν για τις θέσεις των υδρονομέων. Συνολικά καταθέθηκαν 4 αιτήσεις ενδιαφερομένων, ήτι για τα δίκτυα Αρχαίας Επιδαύρου Αλεξανδρόπουλος Χρήστος και Ρόδη Εκατερίνη με πλήρη δικαιολογητικά. Για τα δίκτυα Νέας Επιδαύρου Βαρβαρέσος Στυλιανός με πλήρη δικαιολογητικά. Για τα δίκτυα Δήμενας Οικονόμου Γεώργιος με πλήρη δικαιολογητικά. Για τα δίκτυα Νέας Επιδαύρου για την περίοδο από 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου δεν κατατέθηκε καμία αίτηση. Στις 14 Πέμπτου 2011 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3966 κάθετος 2011 με την παράγραφο του άρθρου 58 του νόμου 3966-2011 θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Διόφαντος και λοιπές διατάξεις. Εξαιρέσεις του νόμου 3812 κάθετος 2009 προστίθονται και οι υδρονομείς άρτευσης οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους Δήμους με τη διαδικασία που προβλέπουν διατάξεις περί αστυνομίας επί των αντευθυντικών υδάτων με τις οποίες προσδιορίζονται αιτήματα όπως η διαδικασία πρόσληψης, ο αριθμός των υδρονομέων, τα κατοίκοντά τους στο διάστημα της αρδευτικής περίοδου κατά την οποία προσλαμβάνονται καθώς και οι πόροι από τους οποίους καταβάλλεται η αμοιβή τους. Από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των επικείμενων εθνικών εκλογών εξαιρείται το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υδρονομέων άρδευσης σύμφωνα με τον αριθμό. Τέλος πάντων και τα λοιπά, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Εισηγούμαστε την εκλογή για την πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Επιδαύρου για την αρδευτική περίοδο 2023 ως εξής. Για το αρδευτικό δίκτυο Αρχαίας Επιδαύρου 2 υδρονομής, ένας από 15 Πέμπτου 2023 ως 14 Δεκάτου 2023 και ένας από 1η Εβδόμου 2023 έως 30 Ενάτου 2023. Για το αρδευτικό δίκτυο Νέας Επιδαύρου, ένας υδρονομέας από 15 Πέμπτου 2023 έως 14 Δεκάτου 2023 και για το αρδευτικό δίκτυο Δήμενας, ένας υδρονομίας από 15 Πέμπτου 2023 έως 14 Δεκάτου 2023. Υπάρχει κάποια ερώτηση επί του συγκεκριμένου θέματος? Ερωτήσεις? Τοποθέτηση? Ο κύριος Γαλάνης, ο κύριος Μπουρδάκος και ο κύριος Μαγγέλης. Κύριε Γαλάνη. Είναι ένα θέμα διαφοροποίηση από την εισήγηση του Πρόεδρε. Απλά το ξαναλέω για άλλη μια φορά και είναι το 15 Οκτωβρίου του 2020 που είναι μια Κυριακή. Να το κάνουμε 17, δύο μέρες ακόμα, να μην προσπέρχουν πάνω σε κάποιο κενό και τρέχουν οι εργαζόμενοι γιατί χάσανε μία μέρα από το πεντάμινο και θα πούνε έξω από την ανεργία. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα εκεί την ώρα, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, την ώρα που κλείνει τι, οποιαδήποτε μία σύμβαση και να θέλουμε δύο μέρες να πληρώσουμε, έχει μία μέρα κενή. Άρα χάνεται το πεντάμινο. Τι θα πειράξει να πληρώσουμε δύο μέρες ακόμα? Η εισήγηση λέει 14.
Λέει 15 η μέρα Δευτέρα ξεκινάει και 15 η μέρα Δευτέρα... Όχι, 14. 14. Το έχει αλλάξει. 14. Ο 14 είναι... 14 δεκάτου. Σάββατο. Ναι, νομίζω. Αφού 8 είναι εκλογές και 7-15, Σάββατο είναι 14. Μην πας για Κυριακή, Σάββατο για ψηφίσεις. Πιανού Μαΐου, του Οκτωβρίου λέμε. 14 Οκτωβρίου λέμε. Δεν μιλάω για τα τρίμηνα. Για το πεντάμινο. Δεν είναι τρίμηνο, το πεντάμινο είναι αυτό. 15 Μαΐου. 14-14. 14 Οκτωβρίου. 14 Οκτωβρίου, ρε παιδιά. Ναι, είναι Σάββατο. Είναι η μέρα Σάββατο. Το ξεκινάμε Δευτέρα, όχι Κυριακή. Δευτέρα. Ξεκινάμε Δευτέρα, τα μέτρα. Το αλλάξαμε αυτό. Το έχουμε λάβει. Το έχουμε λάβει υπόψη. Όχι, ας το δούμε και αύριο άλλη μία, αλλά νομίζω ότι γι' αυτό έλαβε. Είχατε πει στην αρχή 15 Οκτωβρίου. Η υπηρεσία είπε ότι επειδή εκεί στο ορατό σύστημα θα βγει κάπως ένα μήνα και κάτι. Ναι, γι' αυτό έχει προτείνει 14 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά δεν κλείνει 5 μήνες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Να δώσουμε... Ο κύριος Μπουρδάκος. Εμείς να αναφέρουμε πάλι... Το πάμε 16 ευρωήματα, δεν καταλαβαίνω. Είναι δημοκρατική όλη αυτή η συζήτηση, ούτε 15 σκηνά, ούτε 14 σκηνά. Έχαμε πει και τώρα και την προηγούμενη απόφαση, θα πω σε έναν άνθρωπο. Κύριος Μαγγέλης. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή η θέση για την νέα επίδαυρο, η δεύτερη από 1η Ιουλίου, έχουμε τη δυνατότητα, δεν είναι δεσμευτικό ότι σήμερα παίρνουμε και κλείνουμε τη θέση αυτή που δεν βρήκαμε, προσπαθούμε να βρούμε ένα άλλο άτομο ακόμα για να λάβει το δεύτερο κομμάτι της νέας επίδαυρο για να μπορεί να διευκολυνθεί καλύτερα η ανεπτική περίοδος. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα άτομο από τη νέα επίδαυρο. Τώρα προσπαθούμε και από τα δίπλα χωριά του δήμου μας, μήπως βρούμε κάποιον να πάμε τους δείξεις, τους βάλεις, να βρούμε την καλύτερη λύση. Υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση? Όχι. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος. Είναι κάποιος που καταψηφίζει? Δεν καταψηφίζει. Όχι, δεν καταψηφίζει κάποιος. Παρόν ο κύριος Μπουρδάκος, άρα ομόφωνο. Προχωράμε στο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Δήμου Επιδαύρου. Με την αριθμό 30 κάθετος 9 Δευτέρου... Να αλλάξουμε λίγο το τίτλο. Να αλλάξουμε λίγο το τίτλο. Αντικατάσταση. Ουσιαστικά στο τοπικό μέρος. Το προηγούμενο συντονιστικό συνεργαπαστή ήταν... μέλος ο Γιώργος Κουστένης για αναπληρωματικό Ηλίας. Επειδή έχει το Ηλίας λόγω της ιδιοκτητάς του, επειδή είναι αντιδήμαρχος, προτείνω να πάει ο Ηλίας ως μέλος, έτσι να δείξει κάτι κατάσταση του μέλους θα και ως αναπληρωματικό να βάλουμε τον άλλο. Για να μην υπάρχει θέμα στο τοπικό, για αυτό το βάλει υπηρεσία δηλαδή. Δεν ξέρω πώς πρέπει να αλλάξουμε τον τίτλο. Αντικατάσταση. Δεν είναι αντικατάσταση, όχι ορισμός. Ορίζεις όμως, εντάξει. Λοιπόν, άρα με τον αριθμό 30 κάθετος 9 Δευτέρου 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου συστάθηκε συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Επιδαύρου στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 13 του νόμου 3013 κάθετος 2002 αναβάθμιση πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις. Μεταξύ των μελών που συμμετέχουν σε αυτό είναι και δύο δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Για τη σωστή λειτουργία, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει αναπληρωτή. Άρα, λοιπόν, ορίζουμε ως τακτικό μέλος τον κύριο Μαριόλα Ηλία και αναπληρωτή τον κύριο Ρώτα. Ουσιαστικά τα άλλα μέλη παραμένουν έτσι όπως είναι. Yeah. Ωραία. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια άλλη τοποθέτηση? Απλά για να το αφηνήσω και λίγο, τυπικό είναι το ζήτημα, έτσι. Δηλαδή, μακάρι ο Γιώργος και λόγω της θέσης του και της εμπειρίας του να έρχεται στα συντονιστικά του, όπως υπάρχει μια συνεργασία όταν βλέπει κάτι, έτσι, στην ομάδα που έχουμε. Απλά είναι τυπικό, έτσι, γι' αυτό και το έβαλε η υπηρεσία.
Γιατί θα πρέπει, νομίζω ότι στο επόμενο θα ήρθε καινούργια γράφη για τον κανονισμό του συντονιστικού και έπρεπε να το αλλάξουμε. Έτσι, θα έρθει δηλαδή ο κανονισμός του συντονιστικού τοπικού οργάνου. Τέλος πάντων, μια καινούργια διαδικασία που έχει μπει και προσπαθούμε να γίνει ένα καταστατικό, έχει ένα πρακτικό. Είμαστε ομόφωνοι λοιπόν και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Α, καταψηφίζεται. Συγγνώμη. Άρα κατά πλειοψηφία λοιπόν. Δεν σας αρέσει ο Μαριόλας ή απλά έτσι καταψηφίζεται. Να είχαμε να λέγαμε. Καλό είναι το ότι καταψηφίζεται την πολιτική προστασία, γιατί άλλα λέγατε την προηγούμενη φορά. Δεν είμαστε ενάντια στην πολιτική της καταλάβει, είμαστε ενάντια στην πολιτική της δημοτικής αρχής των κατάσταση και στην πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία έχει πολλά προβλήματα, δεν είναι μόνο το Δήμο βέβαια, είναι από το κράτος, τα βλέπουμε κάθε χρόνο, πυρμίδες, πυρκαγιές, χιόνια, τα πάντα. Άμα τα καταλάβει, εγώ να είμαι ευχαριστημένος άμα χιονίζει, έχει πλημμύρες, δηλαδή έχω κάποιες δυνατότητες, αλλά μέχρι εκεί δεν είχα φανταστεί τον παραστάσιο. Πραγματικά, δηλαδή είναι με ξεπερνάει. Πού να κάνω κάτι για τα χιόνια. Θα κάνω κάτι άλλο. Πάντως δεν μπορώ να κάνω αυτό που υπονοείτε. Απλά νομίζω ότι τα θέματα θα πρέπει λίγο να τα σταθμίσετε. Δηλαδή, αυτό δεν είναι θέμα το οποίο... Είναι θέμα προστασίας των πολιτών, του Δήμου, του κράτους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι με άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν. Εντάξει, σας κάνω μάθημα τώρα, συγγνώμη κιόλας. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε γι' αυτό. Δηλαδή τώρα κάνουμε πολιτική προστασία, συζητάμε για την πολιτική προστασία. Εντάξει, δεν πειράζει. Και αυτός μας κάνει εδώ πέρα, μας διαβάζει κάθε μέρα. Κύριε Ταμπουρατζή, το δικό του μάθημα, να πω κι εγώ την άποψή μου. Συγγνώμη κιόλας, είμαι και... Συγγνώμη, δεν το ήθελα να σας προσβάλλω, κύριε Ταμπουρατζή, δεν το ξέρω ότι έχετε διαφορετικές απόψεις. Λοιπόν, εγώ λέω ότι θα πρέπει να τα σταθμίζουμε και να βλέπουμε το μέγεθος της σοβαρότητας. Δεν ζητήσαμε από κάποιον λεφτά, όχι. Είναι ένα συντονιστικό τοπικό όργανο, στο οποίο για μένα δεν πρέπει να ήμασταν δύο δημοτικοί σύμβουλοι. Έπρεπε να ήταν ανοιχτό, να είναι όλοι. Οποιοδήποτε. Και να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα και να πει και την άποψή του και να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε. Πραγματικά δηλαδή, κάποιες στιγμές νομίζω ότι δεν πρέπει να τα αφήνουμε όλα αναπαντητά. Ωραία, τα διαβάζουμε εδώ για την πολιτική προστασία του κράτους, γιατί χιονίζει, γιατί βρέχει, αλλά εντάξει, η ουσία είναι αυτή, ότι κάποιοι άνθρωποι πρέπει να προετοιμαστούν για να μην έχουν μεγαλύτερες καταστροφές. Γιατί να απέχετε σε αυτό, δεν κατάλαβα. Έχετε δικό σας σχέδιο, θα λειτουργούμε παράλληλα. Κύριε Μπουρδάκο. Έβρεξε και είχε ζεστεί. Είναι οι πλημμύρες, είναι οι πυρκαγιές, είναι κάθε χρόνο μετράμε αιτήματα, κάθε χρόνο μετράμε καταστροφές στις περιουσίες του κόσμου. Αν δουλεύαν όλα αυτά τα συντονιστικά και όλα αυτά που σχεδιάζει το κράτος χωρίς πραγματικά να το ενδιαφέρει ο κόσμος, δεν θα είχαν γίνει όλες αυτές τις καταστροφές που βλέπουμε κάθε χρόνο. Εμείς αυτό λέμε. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε ένα συντονιστικό όργανο που θα έχει μια πολιτική απέναντι στο λαό. Τα προβλήματα είναι τεράστια, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Οι πυροσβέστες προχθές βγάλανε μια ανακοίνωση και λέγανε και για το ερωτήματα όσον αφορά τα κλιμάκια τους και για τα ζητήματα που έχουν όσον αφορά τα μέσα δυνητικής προστασίας που δεν παίζουν και για τα ζητήματα που έχουν όσον αφορά τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα δάση, γιατί έχει μεταφερθεί από το 98 η κατεύθυνση στην πυροσβεστική υπηρεσία. Εμείς αυτή την πολιτική αντιπαλεύουμε. Δεν λέμε ότι μπορεί να προχωρήσει μία πολιτική προστασία σύγκλωση με αυτά τα συντονιστικά. Ευχαριστώ. Ναι. Πριν προχωρήσουμε.
Πριν προχωρήσουμε, λοιπόν, από ότι σε όλα αυτά απαντήσαμε και εμείς την προηγούμενη φορά και δεν απαντήσαμε θεωρητικά, απαντήσαμε πρακτικά. Μοιράσαμε τα χρήματα της πυρασφάλειας στο 80% αυτό που λέτε. Τώρα, αν θα πιάσει μια μεγάλη πυρκαγιά, ναι, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Δεν ξέρω εσείς τι συστήματα έχετε στο μυαλό σας, βασικά. Τι μπορεί να προβλεφθεί. Ναι, προβλέπουμε κάτι να αντιδράσουμε. Και είστε απόντες από αυτό. Το είπατε. Δεν ψηφίζετε. Είστε απόντες από το συντονιστικό τοπικό όργανο και από την ψήφισή του. Ωραία. Το ξέρουμε ότι είστε απόντες γιατί το βλέπουμε. Αλλά πλέον είστε και επίσημα απόντες. Είναι επί προσωπικού. Τώρα εντάξει, να τελειώσουμε. Λοιπόν, δεν είπε γενικά, είσαστε απόντες επειδή εσύ το θέτεις ως γενικότερη πολιτική. Δεν είπε προσωπικά εσύ. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, επειδή νομίζω ότι... Γιατί εσείς τι πάθατε τώρα. Τι πάθατε, ποιος σας είπε τώρα εσάς κάτι. Γιατί είπε κάτι ο δήμαρχος για εσάς. Τώρα εσείς μοιάζεστε χωρίς μοιγά. Τώρα δηλαδή, τι σας είπε τώρα εσάς. Επί προσωπικού δεν είπατε. Γιατί, τι σας είπε κανείς το λόγο εδώ. Όχι τώρα, εντάξει, να τελειώσουμε λίγα, να προχωρήσουμε. Ωραία, πάρτε και εσείς. Αφού το παιδί το κουτά. Αφού το αυτό να κάνει ένα κήρυγμα τη γενική κρατική πολιτική. Αφού το αυτό, εγώ που τον συμφέρει θέλω να μου πει αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος Πατρών δεν έχει εκπροσώπους μέσα στα όργανα της πολιτικής προστασίας. Αν δεν έχει, να τον κλάβω το καφέλε. Αλλά επειδή έχει, δεν υπάρχει περίπτωση ο Δήμαρχος Πατρών να μην έχει, από εκεί και πέρα νιώθω βλάκα. Και διαμαρτύρομαι και στις περσόνες, κύριε Πρόεδρε, γιατί αφήνετε τις και συζητήσεις, το οποίο δεν έχει να προβάλλει. Αυτό είναι προσβολή. Το κάθε οποιοδήποτε εδώ μέσα να θέλει να περάσει τις γραμμές του πολιτικού χώρου που ανήκει, προσβάλλει τον πολιτικό. Εμείς εδώ είμαστε και το τύπο επιβάλλον και για το κομμάτι. Θα παρακαλώ να πω και εσάς, αν πάλι με το ίδιο Βιβιάρη, πάλι με το ίδιο Ευαγγέλιο. Ναι. Ναι, αλλά κύριε, ο καθένας έχει την ευθύνη, έχει την ευθύνη των όσων λέει. Οπότε δεν μπορώ να γνωρίσω. Απλά να κινηθεί μέσα στο όριο. Ωραία, να προχωρήσουμε. Εντάξει, κύριε. Καλά. Λοιπόν, κύριε, τώρα... Ναι, αλλά ένα λεπτό, όχι παραπάνω, γιατί ήδη έχετε... Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, άρα το πρόβλημά σας είναι με τον κύριο Μαριόλα και την προηγούμενη τον κύριο Κουστένη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Να τελειώνουμε. Ωραία. Λοιπόν, άρα κατά πλειοψηφία. Ουσιαστικά έγινε αντικατάσταση μέλους και πάμε στο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, δακοκτονία 2023, εκτίμηση ανθοφορίας. Με την 171 κάθετος 2018 απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο Δήμου Επιδαύρου αποφασιστήκε η εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας στη Δημοτική Κοινότητα Ασκληπίου και στις τοπικές κοινότητες Ασκληπίου, Αγίου Δημητρίου, Αδαμίου, Αρκαδικού, Νέας Επιδαύρου και Τραχιάς. Σύμφωνα με τη 43-31-91 κάθετος 13/12/2023 έγγραφο, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έως 22/5/2023, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί στην εκτίμηση ανθοφορίας των ελαιοδέντρων κατόπιν εισήγησης των γεωπόνων του Δήμου και να ενημερώσει με απόφαση την υπηρεσία για την αναμενόμενη παραγωγή ελαιολάδου κάθε περιοχή συγκριτικά με την πλήρη σοδειά της τελευταίας δεκαετίας. Η εισήγηση του γεωπόνου του Δήμου έχει ως εξής. Έπειτα από αυτοψία στους ελαιώνες των διαμερισμάτων του Δήμου μας, σας ενημερώνουμε ότι η ελαιοπαραγωγή στο Δήμο μας αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από το 25% της πλήρους σοδειάς των τελευταίων 10 ετών. Εισηγούμαστε την εκτίμηση ανθοφορίας πλέον του ποσού 80% της πλήρους ανθοφορίας και την αναμενόμενη παραγωγή ελαιολάδου σε ποσοστό άνω του 25% της πλήρους σοδειάς των τελευταίων 10 ετών στις περιοχές του Δήμου που έχει αποφασιστεί η εφαρμογή
αποστολή του προγράμματος αυτοκτονίας, δηλαδή στη Δημοτική Κοινότητα Ασκληπίου, τοπική κοινότητα Ασκληπίου, Αγίου Δημητρίου, Αδαμίου, Αρκαδικού, Νέας Επιδάβου και Τραχιάς. Σας έχει αποσταλεί και το συγκεκριμένο εισηγητικό, καθώς και από την περιφέρεια το έγγραφο που έχει σταλεί από τις 13 του 10. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση? Όχι. Όχι, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Συμφωνούμε ομόφωνα. Ομόφωνα. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Κοιτάω που περνάμε ομόφωνα και εκπλήσουμε, δηλαδή. Υποχώρα και εσύ τώρα. Ορίστε. Εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Έκτο θέμα. Σύναψη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Επιδαύρου και Πάρνωνας ΑΕ για την υλοποίηση του έργου ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμο Επιδαύρου, προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Σας έχει αποσταλεί, δεν ξέρω αν πρέπει όλο αυτό να διαβαστεί, σας έχει αποσταλεί η προγραμματική σύμβαση από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Επιδαύρου. Δεν ξέρω αν θέλετε να πρέπει να το διαβάσουμε όλο αυτό. Είναι 5 σελίδες. 1, 2, 3, 4, 4,5 σελίδες. Να πάμε σε ερωτήσεις ή θέλετε να διαβάσω από την αρχή? Να πάμε σε ερωτήσεις, σε πιο συγκεκριμένου, σε μια σύντομη ενημέρωση και ερωτήσεις. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Ωραία, λοιπόν, θέλω να κάνω σαφές καταρχάς τι κάνουμε σήμερα εδώ. Τι ψηφίζουμε σήμερα εδώ. Εδώ λοιπόν, μετά είχαμε καταθέσει πρόταση στο πρόγραμμα για να το διαβάσω ακριβώς. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με τίτλο «Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμου στο Δήμο Επιδαύρου». Μόλις την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, Πέμπτη, πέρασε σε ΦΕΚ η πράξη. Ενώ είχαμε ενταχθεί, υπήρχε μια διαδικασία που αφορούσε ζητήματα του Υπουργείου με το Ταμείο Ανάκαμψης, για να το πω έτσι γενικόλογα. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης γνωρίζετε όλοι, ή τέλος πάντων να γνωρίζετε ότι είναι χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν να κάνουν, μάλλον δρομολογήθηκαν κυρίως μετά τον COVID. Ή επαφορμή του COVID, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι ΕΣΠΑ, είναι κάτι άλλο. Εκεί λοιπόν, μαζί με άλλους Δήμου στην Ελλάδα, καταθέσαμε προτάσεις. Η δική μας πρόταση εντάχθηκε, είναι προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά, η χρηματοδότηση είναι 3 εκατομμύρια. Οι 500.000 είναι δέσμευση, αν μετά την έκπτωση δεν μπορούμε να πάρουμε αυτή την έκπτωση, είναι δέσμευση πληρωμής από ιδίους πόρους ή άλλα προγράμματα. Θα το δούμε αυτό μόλις τελειώσει. Έχει στενά χρονοδιαγράμματα και θα ακολουθήσει τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Η μελετοκατασκευή είναι μια καινούρια ουσιαστικά διαδικασία που έχει να κάνει με τεχνικά έργα και χρησιμοποιείται πλέον από αρκετούς δήμους και περιφέρειες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Είναι η αλήθεια ότι μας είναι η πρώτη που θα γίνει. Και για το λόγο αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα εργοτεράστιο τέτοιας τόσο δυναμικό και με πολλήπλευρες απαιτήσεις, δεν μπορεί να το εκτελέσει η δική μας ελλιπής τεχνική υπηρεσία. Και θα κάνουμε μια προγραμματική με την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνωνας, προκειμένου να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο έργο και να τον παρακολουθεί από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάμε τώρα στο πρακτικό κομμάτι. Η εταιρεία θα βγάλει ένα διαγωνισμό
προκειμένου να κατατεθούν μελέτες αρχικά πάνω στο αρχικό, στην αρχική πρόταση, στην τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, στην τεχνική περιγραφή που είχε γίνει για το συγκεκριμένο έργο. Και αφού εξεταστούν, θα επιλεχθεί, θα επιλέξουμε τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα κάνει και τη μελέτη, την οριστική και την κατασκευή. Ο ίδιος, δεν πάμε σε άλλη διαδικασία. Μόλις επιλεγεί ο ανάδοχος του έργου, με βάση, ξαναλέω πάλι, τη γενική κατεύθυνση που υπάρχει, τότε εμείς εδώ θα πρέπει να δούμε κάποια επιμέρους πράγματα, τα οποία δεν θα αλλάζουν εξ ολοκλήρου το έργο, θα είναι κάποιες λεπτομέρειες εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, εμείς εδώ ζητήσαμε η επέμβαση αυτή να γίνει ως εξής: να υπάρχει από τη μία μεριά πεζοδρόμιο, ικανό πεζοδρόμιο, δηλαδή να μπορεί εκεί να περπατήσει μια μητέρα με ένα καρότσι, δύο παιδάκια να πάνε από το ένα σχολείο στο άλλο, να το πω έτσι απλά. Και από την άλλη μεριά θα υπάρχει ένα δίκτυο, μάλλον μια διαδρομή ποδηλατική, η οποία θα ξεκινά ουσιαστικά από το από τα όρια του οικισμού, από τα ταπεία, και στόχος είναι να ολοκληρωθεί και να φτάνει μέχρι περίπου τον αρχαιολογικό χώρο, ή να το πω διαφορετικά, μέχρι την Αλφα ζώνη. Αυτό θα το δούμε και εκείνη τη στιγμή όπου δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Εννοώ ότι αν δεν μας φτάσει οικονομικά μέχρι εκεί και φτάσει, ας πούμε, στα όρια της Β' ζώνης, θα κάνουμε, δεν είναι ακριβώς όπως δηλαδή, θα τον κάνουμε μετά, εμείς θα βρούμε μια άλλη λύση, τέλος πάντων, να φτάσει μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να τον πειράξουμε. Μπορούμε να πειράξουμε όμως το εξής. Το που θα πρέπει, θα μας υποδείξουν βέβαια και οι μελετητές, που θα πρέπει να γίνουν κάποιες ισοχές στάσεις για να εξυπηρετούνται γρήγορες αγορές τύπου φαρμακείου, φούρνου κτλ. Και πάντα αυτά, να ξέρετε, γιατί υπάρχει μια γενικότερη παραπληροφόρηση σε κάποια πράγματα, είναι υποχρεωτικά, έτσι. Και για ανθρώπους αμαία. Δεν μπορείς να προβλέψεις κάτι χωρίς να έχεις προβλέψει πού θα σταματήσει ένας άνθρωπος αμαία να προμηθευτεί κάτι. Έτσι, μην το... Καταλαβαίνετε, σας λέω, μην το τραβήξω. Να σας πω κι άλλο, αυτό εννοώ, αν δεν υπάρχει λόγος. Ή τέλος πάντων, το πού θα μπει ο αστικός εξοπλισμός, το πού μπορούμε να κάνουμε κάποιες άλλες μικροπαρεμβάσεις. Αυτά όλα θα τα δούμε στη μελέτη εφαρμογής. Και ό,τι άλλο πρόβλημα υπάρχει με τις ιδιοκτησίες στο κεντρικό δρόμο, γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί. Όσοι στα Πελιγουρία το γνωρίζετε. Ιδιοκτησίες στο κεντρικό δρόμο ήταν... πιο μέσα, και κάποια στιγμή κάποιους θα το δούμε στη μελέτη εφαρμογής. Είναι ότι θα διαχειριστεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρωνας όλο αυτό το πακέτο, το μεγάλο έργο. Εγώ θεωρώ ότι με αυτό το έργο ουσιαστικά ολοκληρώνεται μια πολύ μεγάλη αισθητική πρακτική και αναπτυξιακή πορεία αυτής της Δημοτικής Αρχής. Ο τρόπος που έγιναν όλα αυτά τα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Λιγουργείο κατέρωθεν του κεντρικού δρόμου και γενικότερα στον οικισμό, έχουν μια συνέχεια μεταξύ τους και μια σύνδεση, και γι' αυτό πήραμε και αυτό το έργο. Ήταν στις προϋποθέσεις μοριοδότησης όλο αυτό. Και εκεί θα στραφούμε εμείς, ολοκληρώνοντας, να δούμε την επόμενη μέρα σε άλλο πλέον επίπεδο και με άλλες αξίες στο Λιγουριό, στην Κεντρική Οδό και στον οικισμό. Εγώ να πω ότι κάναμε μεγάλο αγώνα για να μπουν αυτά τα έργα και να ενταχθούν
Συζητάγαμε πριν από λίγο εδώ για μελέτες που ξεκίνησαν το 11, το 12, το 7, το 9. Εδώ τώρα μιλάμε για μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κυρίως με μελέτες που ξεκίνησαν μετά το 19 και αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τα έργα να γίνονται. Άρα είμαστε χαρούμενοι πάνω σε αυτό το κομμάτι και ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να σκύψουμε αφού ξεκινήσει η εταιρεία, ο Πάρονας, τη διαδικασία θα πάει γρήγορα. Μόλις επιλεγεί ο ανάδοχος, θα πρέπει να κάτσουμε μέτρο-μέτρο, να σκύψουμε πάνω στο σημείο παρέμβασης, επέμβασης και αύριο το πρωί να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι που ήμασταν μέλη αυτής της δημοτικής αρχής, ένθεν και ένθεν, και ολοκληρώθηκε ένα τόσο μεγάλο έργο στο Λιγουριό, ακόμα ένα τόσο μεγάλο έργο στο Λιγουριό. Αυτά προς τη στιγμή. Αν χρειαστεί θα μιλήσω και θα πω κι άλλο. Ευχαριστώ. Σε ερωτήσεις. Από ό,τι βλέπω ο κύριος Γαλάνης, ο κύριος Μπουρδάκος. Κύριε Γαλάνη, έχει το λόγο. Δεν ξέρω αν ποιος αν καταλαβαίνω καλά το βλέποντας το προσχέδιο του συμφωνητικού, οι 51.261 ευρώ είναι η αμοιβή του Πάρνονα. Η συμμετοχή του τα 1.200 κάτι... Υποχρεωτική. Υποχρεωτική. Τίποτα, ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουρδάκος. Προφανώς και γιατί δίνει. Εμείς θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν θα γίνει κάποια διαβούλευση για την πρώτη μελέτη, πρώτη και τα επόμενα, τη μελέτη της αρμογής δηλαδή, του προγράμματος. Αν αντίστοιχα το τοπικό συμβούλιο έχει συζητήσει κάτι για αυτό το έργο και τι θα γίνει στην περίπτωση, όπως είδαμε στο έργο με με τα 500.000 που μπαίνουν. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση επί του συγκεκριμένου θέματος? Όχι. Δήμαρχε, έχεις το λόγο. Λοιπόν, η διαβούλευση εντός εισαγωγικών θα γίνει μόλις επιλεγεί ο μελετητής. Η γενική κατεύθυνση έχει ήδη δοθεί. Έτσι. Η οριστική μελέτη θα γίνει μετά την επιλογή του αναδόχου. Και φυσικά η μελέτη εφαρμογής είναι τελευταία. Στη μελέτη εφαρμογής θα φτάσουμε στο τέλος. Πριν, μετά την οριστική επιλογή του αναδόχου, θα κάτσουμε να δούμε κάποιες σημειακές, εάν χρειάζεται, παρεμβάσεις και θα μιλήσει και με τον κόσμο για να κάνει ο ίδιος κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες θα καταγραφούν ευκρινώς στη μελέτη εφαρμογής. Όχι πιο πριν. Δηλαδή, δεν θα του δώσουμε... Η κατεύθυνση που έχουμε δώσει στο μελετητή είναι συγκεκριμένη. Θέλουμε μια αστική ανάπλαση βιοκλιματικού χαρακτήρα, όχι με δύο πεζοδρόμια, δύο ποδηλατοδρόμους κτλ. Όπως ήταν μια αρχική πρόταση που είχε γίνει, γιατί δεν μας χωράει. Θα στενέψει πολύ το δρόμο. Κρατάμε διπλής κυκλοφορίας οδό εντός Λιγουριού, με τα μέτρα που απαιτούνται. Κάνουμε τουλάχιστον δύο μέτρα προσπελάσιμο πεζοδρόμιο. Πεζοδρόμιο, όχι πεζοδρόμο, πεζοδρόμιο. Και βρίσκουμε σημεία στα οποία θα πρέπει να υπάρχει στάση. Η δική μας δουλειά, η αυριανή, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το έργο που θα ολοκληρωθεί σε καλό σκοτώ των πραγμάτων μετά από δύο χρόνια, η συμβατική προθεσμία να ξέρει το ολοκλήρωση του έργου είναι 31/10/25, σήμερα που μιλάμε. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο, όχι όμως πολύ διαφορετικό, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης είναι λίγο σκληρό, αυστηρό μέχρι τώρα, που έχει αποδείξει. Είναι να βρούμε. Μάλλον έχουμε και στο μυαλό μας, αλλά να επισημοποιήσουμε νέους χώρους στάθμευσης, όχι στάσης, στάθμευσης από τις κεντρικές λεωφόρες. Αυτό είναι το μεγάλο από εδώ και πέρα μέλημα μας.
Όσον αφορά τα χρήματα, είναι όπως σας τα λέω. Εάν δεν υπάρξει η ικανή αυτή έκπτωση των 500.000, που είναι κάτι εφικτό να υπάρξει, είναι 15% επί του έργου, δεν είναι κάτι τρομερό, είναι λίγο πιο κάτω από το εργολαβικό όφελος, θα αναζητήσουμε είτε άλλο πρόγραμμα, είτε μια πολυετή δαπάνη, όπως κάναμε και με την αγροτική οδοπία. Η αγροτική οδοπία, εντάξει, μας ήρθε και μας. Καπέλο. Εννοώ ότι δεν περιμέναμε τότε που δηλώθηκε να έχει τόσο μικρή έκπτωση. Όμως έγινε. Θα το αντιμετωπίσουμε. Όπως θα αντιμετωπίσουμε και τα υπόλοιπα. Έτσι. Το έργο, να ξέρετε ότι δεν θα πιάσει το πεζοδρόμιο από άκρη σε άκρη. Η λογική είναι να πάει περίπου, δηλαδή τα χρήματα με βάση το κόστος που έχουν βγάλει μέχρι τώρα, έτσι, γιατί το κόστος δεν βγαίνει έτσι αυθαίρετα. Υπάρχει μια μελέτη κόστος, υπάρχει μια μελέτη κόστος η οποία έχει άλλα έργα τέλος πάντων κτλ. Κτλ. Θα πιάσει περίπου από το Μουσείο Ελιάς, το νέο Μουσείο Ελιάς, και θα πάει μετά το γυμνάσιο. Έτσι, μακάρι τότε να έχουμε περπατήσει και άλλα πράγματα και να μπορούμε να κάνουμε και το υπόλοιπο κομμάτι που δεν είναι και μεγάλο. Τοποθετήσεις. Ο κύριος Τσιλογιάννης και ο κύριος Μπουρδάκος. Κύριε Τσιλογιάννη. Εμείς συγχαιρετήσουμε καταρχήν την μέταξη του έργου. Θεωρούμε ότι θα συμβάλλει στην επιθετική και όχι μόνο αναβάθμιση. Είναι ένα έργο όμως που θα γίνει σε κεντρικό δρόμο και έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Που δεν μιλάμε για την προβολέτη, μιλάμε για το διαπέταμα, αλλά μιλάμε για τη μελέτη που θα γίνει. Εντάξει, να το δούμε. Είναι με την Παρασκευή, άρα σημαίνει διαβούλευση, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ειδική μελέτη που ο εργολάβος θα υλοποιήσει. Θα δείτε τις δυσκολίες που υπάρχουν και τα εξωμετρικά που στον δρόμο πολλά δεν μπορούν να αλλάξουν, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά είναι ένα ποσό αυτό που θα καλύψει το υπόλοιπο μέρος ουσιαστικά των πεζοδρομίων. Υπάρχουν και ιδιαιτερότητες με τις ιδιοκτησίες, οι οποίες κάποιες μετά το έργο των πεζοδρομίων έχουν είτε τις έχουμε κερδίσει δικαστικά στο Δήμο, ανήκουν στο Δήμο, είτε την έχουν παραχωρήσει. Δύο περιπτώσεις που υπήρχαν τότε. Ο ένας το παραχώρησε πριν πάει στα δικαστήρια και ο άλλος το έχασε. Έτσι. Να το λάβουμε υπόψη όσο θα γίνει η μελέτη. Το είχε αναφέρει και την άλλη φορά. Αλλά αυτό όμως, γιατί έχουν υποδομές έχουν γίνει. Η αποχέτευση έχει γίνει και η ίδρυψη έχει γίνει και τα εξωμετρικά του κεντρικού δρόμου. Στο κέντρο. Άρα και όμπρια. Και ομπρίων. Άρα τα παπούτσια τα έχουμε, τώρα να βάλουμε τα σκουλαρίκια. Να τα βάλουμε σωστά με ανώμα. Αυτό. Λοιπόν. Συμφωνούμε. Ο κύριος Μπουρδάκος. Εμείς πρώτα κάνουμε μια παρατήρηση ότι αυτά τα λεφτά έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψη. Το Ταμείο Ανάκαμψη είναι ένας ευαγής οργανισμός. Είναι η κατευθύνση της Ένωσης που σημαίνει 350 αντιλαϊκά που απαιτούμενα μέχρι το 2026. Είναι δηλαδή ένα υπερμνημόνιο. Ανάμεσα σε αυτά τα προοπτάμενα είναι και ο χώρος υγειονομικής σταθής και η παραπέρατη διακοπήση του νερού. Από εκεί πέρα υπάρχει και το ζήτημα με τα 500.000 που μπορεί να χρεωθούν και αυτά στις πλάτες των δημοτών. Εμείς σε κάθε περίπτωση ζητάμε να γίνει πραγματική διαβούλευση με τους δημότες εδώ για το έργο, για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, για να μην δημιουργηθούν παραπέρα προβλήματα. Δεν κρύβουμε την ανησυχία μας βέβαια ότι μπορεί να γίνει εδώ στο Υπουργείο ένας άλλος μεγάλος περίπατος, όπως έχει γίνει σε άλλες περιοχές, με γνωστά αποτελέσματα. Και βέβαια είναι γνωστή η θέση μας για τις αναπτυξιακές, όπως η αναπτυξιακή εταιρεία του Πάλμου. Θα καταπτυξήσουμε το στόχο. Κάποια άλλη τοποθέτηση? Όχι. Ο Δήμαρχος κλείνει.
Δεν θα σχολιάσω το που ο κύριος Μπουρδάκος. Εντάξει, στην άποψή του, πάλι γενικόλογοι, ξεκίνησαμε από την ανάπλαση του λιγουργίου για να βγούμε για το νερό. Αυτή η ταχύτητα που υπάρχει εναλλαγή των θεμάτων είναι όμορφη, αλλά τέλος πάντων δεν είναι επί της ουσίας πολλές φορές. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής, γιατί ακούγονται πολλά και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το όργανο το οποίο παίρνει τις αποφάσεις, τις χρεώνεται καμιά φορά ή τις πιστώνεται όταν πηγαίνει καλά. Όλοι μας. Όλοι μας. Όσοι είναι παρόντες. Αυτοί είναι οι όλοι μας. Από οποιαδήποτε παράταξη. Αλλά όλοι μας. Ακόμα και κάποιοι που είναι παρόντες και είναι πολίτες. Εδώ μιλάμε. Δεν μιλάμε κατηδίαν με τον καθένα λέγοντας πράγματα που δεν υπάρχουν ή που νομίζουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνολική αναβάθμιση στην έδρα και λέω πολύ, πολύ γρήγορα. Ανάπλαση οδών λιγουριού πάνω κομμάτι. 2.700. Ο κόμβος ο οποίος σας είπα ότι δημοπρατήθηκε, κοντά στις 500.000. Είναι όλα σε μία ευθεία αυτά που σας λέω. Η πλατεία Άνας Συνοδεινού είναι στη μέση. Η μικροπαρέμβαση που γίνεται αυτή τη στιγμή στον Άγιο Κωνσταντίνο. Το Μουσείο Ελιάς. Το οποίο θα γίνει το πόσιμο μαζί με το ήδη υπάρχουν εκεί που υπάρχει που είναι εκεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Είναι στον ίδιο χώρο, άρα μιλάμε για το ίδιο ουσιαστικά για την ίδια διαδρομή. Και φυσικά όλα αυτά τα έργα που γίνονται από τη ΔΕΙΑ, τα οποία είναι τεράστια, τεράστια, και δεν βάζω μέσα τις προτάσεις που έχουμε κάνει, βάζω αυτά που είναι ενταγμένα, έτσι, αυτά που γίνονται. Δεν σας λέω για το δασικό πάρκο αναψυχής, δεν σας λέω για άλλα πράγματα που είναι ενταγμένα και φυσικά άλλα που ολοκληρώνονται τώρα με προσπάθειες πολλών ανθρώπων, όπως το πνευματικό κέντρο, ή ακόμα και η μελλοντική αναβάθμιση του σχολείου, του δημοτικού σχολείου. Αυτά όλα δεν είναι αποσπασματικά. Δεν λέμε τι χρηματοδότηση παίρνουμε σήμερα, α, ωραία, πάμε να κάνουμε δημόσιες τουαλέτες, γιατί μας δώσαν χρηματοδότηση για δημόσιες τουαλέτες. Ακολουθούν ένα σχεδιασμό και μια πορεία. Το λιγουργείο πρέπει να γίνει πάλι ένα χωριό ζωντανό. Και ενώ ζωντανό επιχειρηματικά. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Περάσαμε μια δεκαετία πολύ δύσκολη, με μνημόνια, με προβλήματα, με αυξήσεις τιμών, με χίλια πράγματα. Μεγάλες πόλεις έχουν στενάξει. Εδώ έχει μείνει ένα κομμάτι το οποίο ηλικιακά μπορεί να συνεχίσει, αρκεί να βρει τις δυνατότητες και τις προοπτικές, και σε αυτό πρέπει εμείς να βοηθήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης του λιγουριού, του οικισμού που είναι στα 2 χιλιόμετρα από το αρχαίο θέατρο Πιθαύρου, από ένα χώρο που επισκέπτονται 600 και 700 χιλιάδες κόσμος, αρκεί εμείς να τους δείξουμε τον δρόμο. Και ολοκληρώνοντας, να πω ότι αυτή είναι η στόφα της δικής μας Δημοτικής Αρχής, να τα μελετάμε όλα συνολικά, με κάποια λάθη, με κάποιες παρεμβάσεις. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί έρχεται, ήδη κάναμε 2 τεχνικές συναντήσεις και πολύ σύντομα μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε ολοκληρώσει και άλλα πράγματα. Έρχονται οι ΙΟΧΕ, έρχεται η ΙΟΧΕ, οι ολοκληρωμένες χωρικές επεμβάσεις, οι οποίες θα δώσουν έμφαση στο παραλιακό μέτωπο και στην αναπτυξιακή προοπτική του παραλιακού μετώπου και στα πρακτικά ζητήματα των υπολείπων χωριών, που πέραν του τουριστικού κομματιού. Αυτή είναι η λογική και αυτή είναι και η λογική της Ευρώπης, της οποίας μπορεί να κατηγορούμε κάποιοι, σήμερα και η μέρα της Ευρώπης, άρα είναι και μια έτσι καλή συγκυρία να πούμε αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η λογική της Ευρώπης. Ολοκληρωμένες χωρικές επεμβάσεις. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με το Δήμο Ερμιονίδας, θα πρέπει να συνεργαστούμε με ένα κομμάτι του Δήμου Ναυπλιαίων και όλοι μαζί
σαν ανατολική ουσιαστικά αργολίδα να πάμε στην επόμενη μέρα. Με τα δικά μας θέλω, με τη δική μας, με το δικό μας προγραμματισμό, αλλά σε συνεργασία πάντα. Αυτό μας πρημοδοτούν. Γι' αυτό παίρνουμε χρήματα, γι' αυτό κάνουμε εντάξεις. Γιατί δεν πάμε άναρχα και μόνοι μας. Πάμε πάντα συνεργατικά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχαριστήσω χωρίς πολλά πολλά και τους συνεργάτες οι οποίοι κοπίασαν για να πάρουμε αυτό το έργο, γιατί δεν ήταν εύκολο. Εγώ σας προκαλώ, χωρίς όνομα, να μπείτε στο ΦΕΚ και να δείτε δήμους μεγάλους, αν έχουν πάρει τα ίδια χρήματα με εμάς ή λιγότερα. Αυτό δείχνει ότι η πρόταση ήταν σοβαρή και όπως έπρεπε. Άρα λοιπόν, σας καλώ να το ψηφίσετε και να ορίσουμε για την Επιτροπή Παρακολούθησης δύο άτομα θέλει. Δύο και έναν. Δύο από εμάς, έτσι, στο λέω. Ωραία. Θα μπει ο κύριος Γαλάνης με αναπληρώτρια την κυρία Τουρλούκη. Και ο κύριος Ψημούλης με αναπληρωτή τον κύριο Μαριόλα. Θα ποιοι καταψηφίζουν, ξαναλέω, την σύμβαση, την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Επιδαύρου και Πάρνωνας ΑΕ για την υλοποίηση του έργου ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου πεζοδρομιών και ποδηλατόδρομου του Δήμου Επιδαύρου προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Μπουρδάκος καταψηφίζει. Ο κύριος Κουστένης καταψηφίζει. Ο κύριος Οικονόμου δηλώνει παρόν. Άρα, και εσείς καταψηφίζετε. Όχι, δεν καταψηφίζω. Μήπως πρέπει να σημειώσουμε αυτή την αποχώρηση. Ναι, να γράψουμε, αποχώρησα. Ναι. Έχει αποχωρήσει ο κύριος Ταμπουρατζής, η κυρία Πλάτσου. Βλέπω κάποιον άλλο. Κανείς άλλος. Άρα, κατά πλειοψηφία, λοιπόν. Και προχωράμε στο... Να πω ότι είναι και η κυρία... Λιούγκα Ευγενία, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας από την αρχή, και να πω ότι έχουν παραλείψει να ψηφίσετε, κυρία Λιούγκα, και για την δακοκτονία. Εάν θέλετε και για αυτό που θα ψηφίσετε, σας καλούμε λοιπόν. Ναι, απλά είναι εδώ όμως. Οπότε, εάν θέλετε να πάρετε το λόγο να μας πείτε αν ψηφίζετε και το ένα και το άλλο θέμα. Δεν σας ακούμε όμως και... Το μεταφέρει ο γραμματέα. Ωραία. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα καταγραφεί και για την δακοκτονία. Πάμε στο τελευταίο θέμα. Με τίτλο «Διοργάνωση του Δήμου Επιδαύρου». Ναι. Του Δήμου Επιδαύρου με το Αθλητικό Όμιλο Κορονής για τη διεξαγωγή φιλανθρωπικού αγώνα μπάσκετ με τίτλο «Το ροζ φύλλο αγώνα ζωής». Δώστε μου μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό δώστε μου. Λοιπόν, ο Δήμος Επιδαύρου, σε συνεργασία με την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες ΕΣΟΑ, μαζί τον Αθλητικό Όμιλο ΑΟ Κορονής, καθώς και το camp το οποίο έρχεται κάθε χρόνο, Μάικ Ευαγγελίτης, το οποίο έρχεται κάθε χρόνο στο Δήμο μας, προτείνει να διοργανώσει το τουρνουά, το ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής, το οποίο αποτελεί ένα μπασκετικό τουρνουά, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι ακαδημίες μπάσκετ 4 ομάδων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας, και το οποίο στόχο έχει τα συμμετέχοντα μικρά παιδιά να αποκτήσουν αγωνιστική εμπειρία και να κερδίσουν το ροζ φύλλο του αγώνα, το σύμβολο της νίκης, με κάθε αγώνα μπάσκετ παγκοσμίου. Το ροζ φύλλο είναι αυτό, όταν κερδίζεις κάτι. Την ίδια ώρα που οι γονείς τους και το λοιπό παριστάμενο κοινό θα αγωνιστούν για το ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής των καρκινοπαθών παιδιών, καταθέτοντας δείγμα σάλιο στο παριστάμενο επιστημονικό προσωπικό
του Συλλόγου Ελπίδα της κυρίας Βαρδινογιάννη, κινόμενοι έτσι εθελοντές δότες μυελού των οστών, τον οποίο αν βρεθεί στο συμβατικό με κάποιον καρκινοπαθές παιδί, τότε οι πιθανότητες αυτό να σωθεί αυξάνονται σε μέγιστο βαθμό. Να πούμε ότι το ροζ φύλλο του Αγώνα της Ζωής έχει διεξαχθεί με μεγάλη επιτυχία και με ξεχωριστό τρόπο σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η διοργάνωση στο Δήμο μας θα είναι μεγάλη τιμή και θα παραβρεθούν Ολυμπιονίκες. Να πούμε ότι η δωρεά σάλιου δεν είναι υποχρεωτική από τους γονείς, όχι από τα παιδιά, από τους γονείς έτσι που θα παρευρίσκονται και θα φέρουν τα παιδιά. Είναι όμως μια σανίδα σωτηρίας για παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη και αν θέλει κάποιος μπορεί να γίνει τότε κτλ. Επιπλέον, μιλάμε για μια επαρφορμής αυτής της διοργάνωσης για το εν λόγω τουρνουά. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την έναρξη μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Επιδαύρου και των Ολυμπιονικών. Ουσιαστικά θα υπογραφεί και ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου δεν θα έρθουν μόνο για μία φορά, θα τους καλέσουμε πάλι τόσο και στο τρίαθλο όσο και σε δρόμενα για το Σκληπείο κτλ. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί στις 17, τουρνουά αυτό θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου. Είναι η μέρα Σάββατο αν θυμάμαι καλά. Και θα γίνει στο κλειστό, στο Λιβουργιό. Οι ομάδες οι οποίες θα κληθούν θα είναι ομάδες από τον Δήμο, από τον Νομό Αργολίδας, από Νάχλιον και από Ερμιονίδα. Και θα είναι ηλικίας από 8 έως 11 ετών. Και θα υπάρχουν κάποια μετάλλια, κάποια αναμνηστικά. Θα είναι παρόντες και οι Ολυμπιονίκες, κάποιοι Ολυμπιονίκες. Γεμίσω, ο Κορονής έχει τμήματα. Ναι, μα θα είμαστε εμείς ουσιαστικά, γι' αυτό είναι και το Κορονής μέσα, γιατί θα παρέχει και αυτός. Και δεν ξέρω αν ακούσουμε ερωτήσεις, αν είναι κάτι να πούμε. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση που πρέπει να... Απλά το κόστος περίπου. Το κόστος θα είναι... Και φιλοξενία. Οι φιλοξενίες θα μπουν ως δωρεά, δεν θα υπάρχει φιλοξενία. Εννοώ φιλοξενία ότι θα πληρώσουμε ένα ξενοδοχείο. Μιλάμε για τους Ολυμπιονίκες μόνο, έτσι. Κοιτάξτε, τα μετάλλια ουσιαστικά αυτοί μας έχουν ζητήσει και είναι γύρω στα 2,5 κατοστάρικα, δηλαδή τα μετάλλια κοστίζουν γύρω στα 2 κατοστάρικα και άλλα 2,5 κατοστάρικα θα είναι κάτω από 5 κατοστάρικα. 5 εκατοστάρια, περίπου εκεί. Μπορεί να παίξει τον Μπουρδάκο, είμαστε σύμφωνα, ομόφωνοι. Συμφωνούμε. Ο κύριος Μπουρδάκο, συγγνώμη. Ναι, να ρωτήσετε. Κύριε Μπουρδάκο, έχετε το λόγο. Όχι, να ρωτήσετε. Εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί όποτε για όσο έγινε εγώ, από εκεί και πέρα. Να πούμε ότι συμφωνούμε, να πούμε ότι βέβαια ότι οποιαδήποτε ιατρικό θέμα, το πρώτο ζήτημα δεν μπορεί να επεφέρει γιατί συμφωνάμε με ιδιώτη, γιατί ακούστε με ιδιώτη που δεν είναι μέσα. Και να κάνουμε και ένα σχόλιο γιατί δεν είναι το τελευταίο θέμα, είπε κάτι πριν ο Δήμαρχος. Σήμερα είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Επί πριν από 58 χρόνια η Ελληνική Γερμανία συνυπολόγησε άμεσα χώρων. Okay. Πάντα μέσα στο θέμα είσαι πάντα. Λοιπόν, να το ψηφίσουμε πρώτα και μετά να μας τα πείτε. Κύριε Μπουρδάκο, μας διώξατε από το θέμα τώρα. Ωραία. Να πούμε λοιπόν, να προχωρήσουμε, Δήμαρχε, εκτός και αν θέλεις να πεις κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι, να πω και εγώ ότι είναι μια πολύ σοβαρή εκδήλωση. Χαίρομαι που υπάρχει... που προτάθηκε να γίνει εδώ. Το τουρνά του Μάικ Ευαγγελίτση έχει ξεκινήσει με το αναίμνηστο τον ίδιο τον Μάικ Ευαγγελίτση πολλά χρόνια πίσω και συνεχίζεται. Νομίζω είναι μια ωραία εκδήλωση. Ορίστε. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εκδήλωση και πρέπει να τη συνεχίζουμε. Ό,τι βρίσκουμε καλό πρέπει να το συνεχίζουμε. Αυτό είναι κανόνας. Και θα τα πούμε εκεί. Να είστε εκεί, να είμαστε όλοι εκεί. Και να πω ότι χαιρετίζω και εγώ μαζί με τον κύριο Μπουρδάκο την αντιφασιστική αυτή ημέρα και πραγματικά εύχομαι να μην αναγκαστεί κανείς να ζήσει τέτοια πράγματα που εμείς δεν ζήσαμε, η γενιά μας δεν έζησε
και να τα προσέχουμε ως κόρυν οφθαλμού όλοι μας και όχι να κλείνουμε τα μάτια όταν μας συμφέρει. Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Ομόφωνα λοιπόν η διοργάνωση του φιλανθρωπικού αγώνα μπάσκετ, το ροζ φύλλο αγώνα της ζωής. Καλό σας βράδυ.